Γεια χαρά, φίλες και φίλοι, συνδρομητές του καναλιού Joystick.gr. Βρισκόμαστε στο στούντιο Rock Gems, νομίζω ότι το έχετε ξαναδεί. Όσοι τέλος πάντων ακολουθείτε στενά την πορεία τη δικιά μου και του καναλιού γενικότερα, θα έχετε μάθει ότι έχουμε κάνει και μια συνεργασία με ένα καναλάκι εκεί της κακιάς ώρας που λέγεται Rock Gem. Όπου είναι φίλος, είναι αδερφικός φίλος, έχουμε μεγαλώσει μαζί με αυτόν τον άνθρωπο και με έναν άλλον άνθρωπο που θα σας παρουσιάσω σήμερα, όπου ήταν ιδέα Μιανού, πάλι συνδρομητή του καναλιού. Και είπαμε τι πιο ωραίο να έρθουμε σε αυτό το χώρο να το κάνουμε, μιας και είμαστε και οι τρεις στην ίδια παρέα, ανήκαμε παλιά στην ίδια παρέα. Λοιπόν, ο καλεσμένος που έχω σήμερα είναι... Κάτσε καταρχήν να σας πω πώς γεννήθηκε η ιδέα. Είχαμε κάνει με το Στάμο ένα βίντεο τις προάλλες, το μοναδικό βίντεο της χρονιάς δηλαδή που είχε έρθει ο Σταμάτης, γιατί δεν έχει ξανάρθει όπως έχετε πάρει χαμπάρι και εσείς οι ίδιοι. Και σε αυτό το βίντεο λέγαμε, συμπληρώσαμε ένα άλλο βίντεο, δηλαδή 10 αγαπημένα παιχνίδια μας όλων των εποχών, και συμπληρώσαμε και το είχαμε κάνει συν άλλα 10, ας πούμε το κάναμε top 20 αγαπημένα παιχνίδια όλων των εποχών. Και γράφει ο Τάσος ο Βουρδάνος, ο αγαπητός Τάσος Βουρδάνος, ένας αρχαίος συνδρομητής από κάτω: εγώ θέλω να δω το top 10 του Κώστα. Γιατί τον Κώστα, ο Κώστας, αν παρακολουθείτε τα βίντεο του καναλιού, και όταν κάνω εγώ βίντεο ή εγώ με το Σταμάτη, θα έχετε παρατηρήσει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον αναφέρουμε συχνά. Μας έχει δώσει παιχνίδια, μας. Γενικότερα, επειδή ήμασταν στην ίδια παρέα, έχουμε πολλές εμπειρίες με αυτόν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτόν, ο Κώστας, ο Κώστας ο Αποστολόπουλος, είναι εδώ κοντά μας σήμερα. Και τον έφερα να κάνει top 10, να ακούσουμε ποιο είναι το top 10 το δικό του. Κώστα. Αλό. Από εδώ λοιπόν ο Κώστας. Ευχαριστούμε πολύ το φίλο μας τον Θοδωρή για τη φιλοξενία. Rock Gems, παραλίγο να πάθω κρυοπαγήματα, μας είχε αφήσει με το φανελάκι. Α, για το έβαλες, ναι. Τώρα το παρατήρησα. Δεν άντεξα, εντάξει, θα πεθάνω. Τώρα το παρατήρησα. Μέχρι να φύγουμε θα μου πάθει τίποτα. Λοιπόν, επίοικια, μιλάμε για ένα σαραντάρι ο οποίος έγινε να παίξει gaming πολλά χρόνια, από εποχές Nintendo. Γιατί φίλε τα παράτησες έτσι? Ναι, καλή ερώτηση τώρα αυτή. Δεν ξέρω, ενώ ήμουν πολύ ζόρικα χωμένος στο Nintendo, ειδικά φανατικός Nintendo. Ναι, να σου πω, επειδή εγώ δεν το είχα παρατηρήσει τότε, εσύ είχες παρατηρήσει κόντρα μεταξύ Σεγκάκηδων και Νιντεντάκηδων? Γιατί στη δικιά μου γειτονιά δεν υπήρχαν αυτά και εγώ δεν το είχα παρατηρήσει. Ναι. Και από σένα που είχες Nintendo, αυτό που ήθελα εγώ να κάνω είναι όχι να σου την πω, να έρθω στο σπίτι σου. Ναι. Να παίξω με το Nintendo που δεν είχα εγώ. Αισθανόμουν λίγο ότι Nintendo είμαστε, ξέρω εγώ, οι VIP, οι πιο χλιδάτοι. Κάπως έτσι το είχα στο μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Είχατε αυτή την υπεροψία δηλαδή. Νομίζω ότι. Δηλαδή εσύ την έβλεπες τώρα ότι. Μαλάκες, εγώ έχω Nintendo. Νομίζω ότι έπαιζε αυτό τώρα. Χωρική να πούμε τελευταία. Ναι. Αν και είχα ξεκινήσει με Sega Game Gear κι εγώ, έτσι. Φίλε, το Sega Game Gear, ναι, αυτό. Το οποίο ήταν τρομερό για την εποχή του. Δηλαδή. Πολύ μπροστά θεωρώ τότε. Δεν μου λες, ισχύει ότι στα φέρει, το Nintendo στο είχε φέρει θεία σου από τη Γερμανία? Ή μαλακή είσαι, λέω εγώ στο βίντεο. Δεν υπάρχει θεία από τη Γερμανία. Μια θεία σου θυμάμαι, ρε φίλε. Υπήρχε. Γιατί... Σου είχε φέρει το Nintendo ή σου είχε φέρει κασέτες? Γιατί καμιά φορά τα λέω εγώ. Λοιπόν, υπήρχε μια θεία από τον Καναδά που είχαμε όλοι λίγο πολύ. Ναι. Και η οποία ερχόντουσαν κλασικά σαν συνταξιούχοι εδώ πέρα, ενώ είχαν την οικογένεια εκεί, παιδιά, εγγόνια. Ερχόντουσαν 2-3 μήνες το χρόνο εδώ, καθόντουσαν, ξέρεις, κάνεις διακοπές στους καλοκαιρινούς μήνες. Οπότε περίμενα κι εγώ μανιωδώς πότε θα έρθουν, γιατί πάντα μου φέρνε κάτι. Μα πώς γίνεται να έχεις θεία που να σου φέρνε κάτι, το οποίο όμως ήταν πολύ σημαντικό? Όμως, δηλαδή, όμως, εμένα μου φέρνε, ναι, κάτι σαν πύλες, ρε φίλε, συνήθως. Είτε θιάδες, είτε νονάδες, είτε τέτοια πράγματα. Δεν μου φέρνανε, ρε φίλε, video games εμένα. Λοιπόν, μου είχε φέρει σίγουρα το Game Boy το Color και μου φέρνε κάθε χρόνο και καμιά κασέτα. Κάνα δύο κασέτες μετά όταν ερχόταν. Να το, ήξερε όμως, ρε φίλε. Και έπαιρνε καλές κασέτες, δεν έπαιρνε τίποτα σούπες. Δηλαδή, εγώ, άμα έστειλε τον πατέρα μου, ας πούμε, και του έλεγα: θέλω ένα δώρο φέτος. Ωραία. Θέλω να μου πάρεις για το Mega Drive μία κασέτα καταπληκτική, την οποία να κάτσω να ασχοληθώ όλο τον χρόνο, αφού μου παίρνεις μία φορά τον χρόνο. Γιατί ήταν πανάκριβες κασέτες, το θυμάσαι, έτσι. Δεν θα μου φέρνε, ρε φίλε, τις προκοπής πράγμα. Φίλε, τι, παίρναμε τώρα κασέτες γενέθλια, γιορτή, Πάσχα, Χριστούγεννα, όταν είχε να μαζέψει τίποτα, όταν λέγαμε καλάντα. Ναι. Αυτή, τέτοια φάση, ρε φίλε. Δεν είχαμε δικιά μας τσέπη σε πρώτη φάση. Καλά, κλασικά, ναι. Και τότε ήταν. Ρε φίλε, γιατί βλέπω τώρα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τώρα λένε γκρινιάζουν πολύ, έχουν ανέβει τιμές, έχουν πάει στα 80 ευρώ τα. Ούτε ξέρω πόσο παίζουν. Ναι, τέλος πάντων, οι τιμές είναι κειμένο το κάπου εκεί. Τα καινούργια, τα νεοκυκλοφορημένα παιχνίδια.
πάνε στα 80 ευρώ τώρα για να αγοράσεις ένα. Δηλαδή, άμα βγει σήμερα ένα, θα δώσεις 80 ευρώ να το πάρεις. Ωραία. Για να το πάρεις σαν φυσική κασέτα. Έτσι. Ναι, ναι. Άμα θες να το νοικιάσεις από τα cloud, αυτά που έχουν, δεν ξέρω πώς λέγονται. Να το νοικιάσεις, αυτό κάνεις μια συνδρομή το χρόνο. Ναι. Δηλαδή, έχει το Xbox Pass της Microsoft και έχει και το PlayStation Plus Extra. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Αντίστοιχα τη Sony, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Έχει κάνει μια συνδρομή 150 ευρώ το χρόνο. Λέω εγώ τώρα μια τιμή γιατί δεν το θυμάμαι. Εγώ, ας πούμε, κάνω την απλή συνδρομή, 80 ευρώ, mm-hmm. που μου δίνει 3 παιχνίδια το μήνα δωρεάν. Ναι. Όποια θέλουν αυτοί όμως, όχι όποια διαλέξω εγώ. Και έχω και. Πόσα, 3. 3. 3, ναι. 3 το μήνα δωρεάν σου δίνει, τα οποία τα κρατάς για να... και μπορείς να τα παίξεις μόνο αν έχεις συνδρομή. Αν σου κλείσει συνδρομή, δεν μπορείς να παίξεις τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αν βάλεις συνδρομή πάλι τον επόμενο χρόνο, μπορεί να μην θέλεις 6 μήνες. Σαν ξεκινάς από εκεί που ήσουν. Σ' αφήνει. Ναι, σ' αφήνει ναι. να παίξεις αυτά τα παιχνίδια που έχεις ήδη στην κατοχή ναι. σου, από τα που έχει δώσει αυτό, ρε παιδί μου, σαν συνδρομή. Αλλά δεν έχεις επιλογή να επιλέξεις ή ποια θες. Όχι. Όχι, όχι. Μετά έχει και ένα άλλο σκαλί, το οποίο τρία σκαλιά έχει. Αλλά θα σε πάω εγώ στο τελευταίο κατευθείαν, δεν χρειάζεται να τα ξέρεις τα υπόλοιπα. Που σου λέει, έχω 300 παιχνίδια σαν. Σαν βιβλιοθήκη. Σαν βιβλιοθήκη. Ναι. Μέσα από αυτά τα 400 παιχνίδια, λέω εγώ τώρα έναν αριθμό, πάρε και κατέβασε και παίξε όποιο θέλεις. Και αυτή τη συνδρομή. Αυτή είναι μια συνδρομή, ρε παιδί μου, η οποία θα κοστίζει το διπλάσιο, νομίζω. Δεν κοστίζει 80, 2, 8, 16, πες 160 ευρώ, 150 ευρώ, με κάτι εκτός, με κάτι έτσι, με κάτι αλλιώς. Ναι. Και έχεις μια γκάμα μεγάλη, συν τα τρία παιχνίδια που θα σου δίνει κάθε μήνα. Αυτό. Και το Xbox Pass είναι πάλι συγκεκριμένος ο αριθμός, νομίζω 200 παιχνίδια έχει εκεί, 150, κάπου εκεί. Κάνεις και εκεί μια συνδρομή και έχεις. Και αυτά τα ανανεώνουν, δεν είναι τα ίδια. Mm-hmm. Δηλαδή κάθε εξάμηνο βάζουν, βγάζουν κτλ. Έτσι λειτουργεί τώρα το νοικιασμά. Γιατί δεν είναι η ίδια φάση όπως τα βίντεο κλαμπ, όπως έχεις καταλάβει, έχουν κλείσει. Μόνο το CVC πρέπει να υπάρχει ακόμα, νομίζω. Έκλεισε. Έκλεισε. Έσκασε ανακοίνωση, μου την έστειλε ένας φίλος της κοινότητας, ρε παιδί μου, του Joystick. Ναι, ναι, ναι. Και μου στέλνει αυτό και μου λέει: ό,τι πάρεις μου γράφει από κάτω, ένα ευρώ το έχουν βάλει. Σοπαρέ. Αλλά τα αρχίδια τώρα τι να πάνε να ψάξει εκεί. Σακατεμένα θα είναι, άμα τα έχουν διαχειριστεί πόσα άτομα να έχουν περάσει από εκεί πέρα. Δεν είναι. Και έτσι πάει η δουλειά πλέον. Και να έρθουμε τώρα στο αρχικό θέμα που σου έλεγα με τα 80 ευρώ. Γιατί άμα θες να πάνε να τα αγοράσεις και να το έχεις δικό σου ή σε φυσική μορφή ή να το πάρεις από το κατάστημα, είναι αυτές οι τιμές. Εντάξει, πιο πολύ απευθύνεται σε συλλέκτες ή σε κάποιον ο οποίος. Η φυσική μορφή, ναι. Ναι. Θέλει να το έχει. Αλλά και πλέον δεν είναι. Γιατί ανοίγεις, θυμάσαι παλιά τι είχε, το βιβλιαράκι του, αυτά. Ναι, ναι, όλα ναι, ναι, πλέον ναι, ναι. τα ανοίγεις, είναι το CD, ξέρω και μαραμένο μέσα. Αυτό δεν έχει τίποτα άλλο. Δηλαδή ένα πλαστικό, ένα κομμάτι πλαστικό είναι με το CD. Παλιά νομίζω ήταν πιο ακριβά τα παιχνίδια για να τα πάρεις. Αν πάμε στην αναλογία ναι, το χρημάτων που είναι το τότε με το τώρα, νομίζω ήταν πιο. Ήταν πιο. Ναι, 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 δηλαδή ναι. και τα λεφτά που έδινες για να πάρεις ήταν πολύ πιο σημαντικά και είχαν πολύ πιο βαρύτητα σε σχέση με τα 80 ευρώ του σήμερα. Ναι. Δηλαδή τα 80 ευρώ του σήμερα παίζει να είναι 5.000 δραχμές, ξέρω εγώ. Τότε λεφτά, κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Ναι. 5-6.000. Ενώ τότε ήταν 20-30.000 που ζητάγανε καμιά φορά τα παιχνίδια. Νομίζω εγώ εκεί, αυτό το 30 θυμάμαι. Ήταν. Θυμάμαι το 30. Ήταν λεφτάκια τότε. Ήταν καλά λεφτάκια. Τέλος πάντων, εκεί το πήγαινα εγώ και γι' αυτό παίρναμε δηλαδή ανά τόσο καιρό παιχνίδια. Καλά, και ο πατέρας μας τώρα τι, και η μάνα μας, ξέρω εγώ. Λοιπόν, θυμάμαι, είχα σπάσει κάτι, πλακωνόμασταν με τον αδερφό μου στο σπίτι και είχα το Super NES. Ναι. Και ό,τι είχα πάρει το Donkey Kong το 3. Ξέρεις, φανατικός εγώ, 1-2, Donkey Kong. Ναι, ναι, το θυμάμαι ότι είχες και το 3 και ναι, κάτι είχε ναι, γίνει. Ναι, 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 το οποίο το παίρνω το 3, δεν πρέπει να το είχα μια εβδομάδα και κάτι πλακωνόμαστε με τον αδερφό μου, πέφτει ο ένας επάνω αυτό, κάπως πέφτουμε στην κασέτα, την πατάμε, πάει η κασέτα. Ναι ρε μαλάκα, μπράβο, σωστά. Μου λέει ο πατέρας μου, καληνύχτα. Δεν πρόκειται να ξέρω. Εν τω μεταξύ την κασέτα να υποθέσω την είχε πάρει ο πατέρας τότε αυτή το 3. Θυμάμαι και στο 1 και το 2. Το 1 και το 2. Που μου τα έχεις δώσει κιόλας. Και είχα πάρει και το 3 σίγουρα, το θυμάμαι δηλαδή. Αυτό θυμάμαι, ότι έπεσε πάνω και μετά ήμασταν σαν μεγάλη Παρασκευή. Μαλάκα, ναι, εντάξει, το ήταν μεγάλη υπόθεση τότε το η κασέτα. Και από τότε φαντάσου δεν το έχω παίξει, αν παίξει το 3. Ναι. Δεν το βρήκα. Καλά, το σπάσες τελείως, δηλαδή κόπηκε και η πλακέτα στη μέση. Δεν έπεσες και το. Απλά το πήρες και το πέταξες, ούτε έτσι όπως τότε. Μη σου πω, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς ήταν η φάση, αλλά θυμάμαι ότι δεν έπαιζε. Δεν ήμουν και τόσο. Εσύ δεν είχες παρατράγουδα με τον πατέρα σου όπως εμένα, πούμε, που μου είχες σπάσει Game Boy, Mega Drive, γιατί είχα κάνει μαλακίες, ξέρω εγώ, έτσι. Όχι, να μου τα σπάσει, όχι, αλλά να μου βάλει περιορισμούς, ναι. Αλλά δεν ήμουν, ξέρεις, πολύ να κάθομαι να παίζω ατελείωτα. Mm. Γιατί ήμουν και λίγο με το σχολείο, έτσι πρόσεχα λίγο κτλ. Οπότε μου βάζε ψήλο περιορισμούς, αλλά ήμουν και βολικός εγώ τότε, εντάξει. Mm.
Και για να πάμε τώρα στην αρχική που σε ρώτησα γιατί τα παράτησες τελικά, γιατί δεν ξανασχολήθηκες, ας πούμε, γιατί σε έβλεπα ότι γούσταρες να παίζεις. Λοιπόν, είχες... έχω να παίξω... Μέχρι PlayStation 3 σε θυμάμαι. Αυτό. Έχω να παίξω. Τελευταίο παιχνίδι που πρέπει να είχα παίξει, νομίζω, είναι το Uncharted. Ναι. Το 3. Θα σε γελάσω τώρα ποιο ήταν. Okay. Στο PS3. Το οποίο, όπως σου φάνηκε. Ας πούμε, μου άρεσαν τα Uncharted, μου άρεσαν πολύ. Γούσταρες. Μου άρεσαν πολύ. Ναι. Ήμουν αυτή τη φάση των παιχνιδιών. Και από τότε θυμάμαι, μάλιστα είχα κάνει μια επέμβαση τότε στο πόδι και ήμουν σπίτι και δεν είχα τι να κάνω. Οπότε, το θυμάμαι. Ναι, το θυμάμαι. Είχα σπάσει κάτι την περώνη και κάθομαι να σπίτι. Με τη μηχανή, αν δεν κάνω λάθος, ε. Όχι, στο μπάσκετ. Όχι, στο μπάσκετ. Ναι, κάτι θυμάμαι με τη μηχανή, ρε, που είχες πέσει. Ναι, είχα πέσει και με τη μηχανή. Εκεί σε θυμάμαι εγώ που ήσουν στο σπίτι πάλι. Το γόνατο τη κατά. Παλιά όμως. Και έπαιζα τότε το Uncharted, τα είχα. Νομίζω, ρε φίλε, τότε τα έπαιρνα από το public. Που ήταν ναι, ήσουν τότε. Ναι, όχι used, κάτι δούλευε εσύ εκεί, ρε φίλε. Μάλλον στο public, ρε. Είχε ένα μαγαζί στο public. Όχι στο public, sorry. Θυμάμαι στο πλαίσιο ότι υπήρχε μία άκρη, επειδή ήσουν εσύ, κάτι ήσουν εκεί πέρα, κάτι δούλευε. Ναι, ένα σχολείο μου να πει. Και είχε μία άκρη και πήγαινε και τα έπαιρνε από τα. Αυτά που γυρνάγανε πίσω. Είτε ήταν παιχνίδια, είτε ήταν κονσόλες. Στο Stock House. Στο Stock House, ναι. Ναι, είχαμε και κάποια. Είτε ήταν εκθεσιακά. Από εκεί σε θυμάμαι ότι είχες πάρει πολλά. Αλλά είχα πάρει και από το public. Θυμάμαι, μου είχες πει πήγαινε στο public, πάρε. Α, είχες εξηγηθεί και έτσι. Και είχα πάρει και από το public. Ναι. Τα οποία ήταν εντάξει οικονομικά και τα παίζες. Ωραία. Δεν έβαζες όμως ένα παιχνίδι έτσι για να περάσει η ώρα. Το πήγαινες μέχρι το τέλος, σωστά. Ναι, ρε, μέχρι εκείνη τη φάση. Φανατίζομαι άμα ξεκινήσω και αυτό είναι και ένα από του λόγου που δεν. Δηλαδή τώρα έχουμε στη δουλειά. Ένα team, ένα παρεάκι, το οι οποίοι παίζουν Call of Duty. Ναι. Έτσι, από το κινητό τώρα μιλάμε. Ναι. Θυμήθηκες τα παλιά σου τα χρόνια με το Counter Strike, ναι. Counter Strike το οποίο έχω να παίξω από το 2004, ξέρω. Που παίζαμε σε LAN τότε. Ναι, μέσα, κλειστά. Σε Internet Café. Internet Café, τότε ήταν τη μόδα. Δεν θυμάσαι που πηγαίναμε εκεί πέρα που. Σε ένα στα Village που ήταν πάνω κάτω αυτό. Ναι. Και ήμουν από πάνω στην πάνω μεριά. Πηγαίναμε μπιλιάρδο και μετά Counter Strike. Ναι. Σινεμά, μπιλιάρδο, Counter Strike. Του Σαββάτου. Τα Σαββατιάτικά μα, ναι. Τι σου λέγα. Για το Counter Strike, είπαμε για το Call of Duty. Δεν επιλέγω να μην. Μπω στη διαδικασία να παίξω, ενώ το έχω κατεβασμένο στο κινητό, γιατί φοβάμαι ότι θα κολλήσω και δεν θέλω, ξέρεις, να χάνομαι και να πάθω ζημιά. Κατάλαβα. Και δεν είσαι και απαραίτητα μοναχικός παίκτης, δεν ήσουν και ποτέ. Δηλαδή, σ' αρέσει τον ταβαντούρι με κόσμο. Ναι, μ' άρεσε το team. Αλλά μ' αρέσαν και αυτά τα τύπου Uncharted, Donkey Kong, αυτά που. Τα μοναχικά παιχνίδια, τα platform, είναι τέλος πάντων τα καλά της κάθε εποχής. Μην μου λες πολύ. Τι ορολογίες, εντάξει. Εντάξει, μα καταλαβαίνεις από τα σφραζόμενα, δεν είναι τίποτα. Απλά το θέμα είναι λίγο έτσι να το βάλεις. Λες ότι δηλαδή έτσι και μπω στη διαδικασία, πάει κόλλησα, χάθηκα ο χρόνος μου και τελείωσε η υπόθεση. Ναι. Προσπαθώ, γι' αυτό και δεν έχω πάρει ούτε PS5 σπίτι, ούτε το 4. Το 3 νομίζω το είχα αφήσει στον αδερφό μου όταν έφυγα από το σπίτι μου, μετακόμισα. Γιατί δεν ήθελα να μπω πάλι στη διαδικασία να κολλήσω και να είμαι με ένα χειριστήριο και να. Γιατί υπάρχει περίπτωση να καταστραφεί, να μην μπορεί να καταλάβει. Όχι, δεν έχω ξεστεί, δεν έχω μέτρο εγώ. Δεν έχεις μέτρο, Δεν έχω μέτρο, ναι. Δηλαδή, αν ξεκινήσω, όπως δεν έχω σε όλα τα πράγματα μέτρο, αν ξεκινήσω. Ξέρω εγώ με το ποδήλατο που κάνω. Τι, όλη μέρα θα πάνω στο ποδήλατο, μέσα στο σπίτι δηλαδή. Χώνω λεφτά, αυτά παίρνω, φτιάχνω, πάω, κάνω. Ναι. Δεν έχω μέτρο. Μέχρι που κάποια στιγμή το βαριέμαι και το αφήνω. Ναι, εντάξει, απλά σε ρωτάω εγώ γιατί δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς να παίζω παιχνίδια. Ναι. Δηλαδή, εγώ έχω ένα συγκεκριμένο τροπάριο. Και εγώ όλη μέρα δεν μπορώ να παίξω. Ναι. Το τροπάριο το συγκεκριμένο το δικό μου είναι κάθε βράδυ μετά τις 12 που ησυχάζουν όλοι. Ναι. 12 με 3 θα παίξω. Σέρνομαι στη δουλειά. Υπάρχει περίπτωση να κολλήσω. Θα παίξει 12 με 3 το βράδυ. Ναι, θα παίξω 12. Και θα πει 3 η ώρα το κλείνω και τέλος. Υπάρχει πιθανότητα σε ορισμένες περιπτώσεις να το πάω και μέχρι τις 5 το πρωί. Και να πάω μετά στη δουλειά και να σέρνομαι. Και να χτυπάει το αυτοκίνητο, κάνει άκρη να. Γιατί είναι τώρα πιο εξελιγμένα τα αυτοκίνητα. Και μου έχει βγάλει σηματοδότηση, μαλάκα 2-3 φορές, κάνει άκρη για καφέ. Take a break. Είμαι έτσι, ξέρεις, ίσα-ίσα και μόλις πέσει στην κίνηση αυτό και κάτσει έτσι, αρχίζει και χτυπάει. Σου λέει κοιμάται ο μαλάκα. Δηλαδή είναι τέτοια η φάση. Εντάξει, δεν έχω πάθει ποτέ τίποτα. Το κάνω εδώ και 7-8 χρόνια τώρα. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορώ να με φανταστώ χωρίς να παίζω. Δεν είμαι άνθρωπος βέβαια που ασχολείται με τα, με τα online πολύ. Δηλαδή, το μόνο online. Τέλος πάντων, το μόνο που ήταν. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Παιχνίδι το οποίο έπρεπε να γίνεις καλός και να κερδίσεις τους υπόλοιπους τέλος πάντων που είναι αντιμέτωποι με σένα και να παίξω με ομάδες και με κόσμο και με πραγματικούς ανθρώπους δηλαδή αντί για bots. Mm-hmm. Έτσι, ή μομπάκια τέλος πάντων σε κάποιο παιχνίδι. Ήταν το Counter Strike. Το οποίο το έμαθα στη σχολή.
στο ΙΕΚ που πήγαινα. Ναι, ναι, ναι. Όπου εκεί στο ΙΕΚ ψολάραμε, δεν κάναμε τίποτα. Δηλαδή, είχαμε δηλώσει όλη η τεχνική ηλεκτρονικών υπολογιστών και ουσιαστικά αυτό που κάναμε ήταν να φτιάξουμε τους υπολογιστές, γιατί είχαμε 2-3 μέσα που ξέρανε. Ναι. Κάνει το κλειστό LAN σε όλη την τάξη. Ναι, ναι, ναι. Και όλα ήμασταν, όλοι οι άντρες ήμασταν εκεί πέρα και 2 κοπέλες. Οι κοπέλες καθόντουσαν έξω, πήραν καφεδάκι και καπνίζανε. Και όλοι οι υπόλοιποι μέσα, και ήμασταν γύρω στα 20 άτομα, παίζαμε αυτό το πράγμα. Ναι, και είχαμε γίνει όλοι τούμπανο. Κατεβαίναμε σε έναν καφέ 4-5 άτομα, ναι, γιατί θέλαμε να συνεχίσουμε λόγω του ότι τελείωνε το ΙΕΚ. Και τους ξεμουνιάζαμε, φίλε. Δηλαδή, πηγαίναμε 5 άτομα ομάδα, ναι, και δεν έμενε κανείς. Δηλαδή, είχαμε γίνει τόσο καλοί. Ο αυτοματισμός ήταν απίστευτος. Δεν μπορούσα ποτέ να σκεφτώ τον εαυτό μου να παίζει ποντίκι πληκτρολόγιο. Δεν μπορούσα να το σκεφτώ, ναι, αυτό το πράγμα. Και όμως τότε είχε εξοικειωθεί πάρα πολύ. Για αυτά τα shooting νομίζω το ποντίκι πληκτρολόγιο είναι. Ναι, ναι, ναι. Ποτέ δεν μπορούσα να τα παίξω με joystick αυτά. Είναι ακρίβεια. Είναι ακρίβεια. Ναι. Εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι μέχρι τότε. Βέβαια, τώρα, αν με ξαναβάλει να παίξω ποντίκι πληκτρολόγιο, δεν μπορώ με τίποτα. Δεν ξέρω, ξέφυγα τελείως από αυτήν. Δεν έχω καταλάβει βέβαια ποτέ κάποιους τύπους που με εκνευρίζαν αφάνταστοι, οι οποίοι πριν τους δεις και σε δούνε, σε είχαν πυροβολήσει. Δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω αυτό πώς γινόταν. Αυτό τώρα, φίλε, είναι η εξοικείωση, είναι η τριβή μάλλον. Γιατί τώρα το να έχουν κάτσει, να έχουν βάλει εκεί πέρα τίποτα παλιοκωδικούς για να κάνει aimbot και τέτοια μέσα σε LAN και όλα στο Ιντερνετ καφέ, μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Απλά ήταν, ρε φίλε, οι τύποι. Μπορεί να ήταν και στημένοι. Δεν ξέρω τώρα. Στημένοι να σε περιμένανε, να περιμένανε να βγει κάποιος. Ναι, ναι, ναι. Είχα φτάσει σε επίπεδο που το θυμάμαι κιόλας. Να θυμάσαι την Dust, την πίστα που ήταν σαν έρημος. Στην έρημο, ναι, 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 ναι. Είχε μία πόρτα ενδιάμεσα που είχε ένα τέτοιο άνοιγμα. Mm-hmm. Και με το που κάνω μία έτσι εγώ για να δω αν έρχεται κανείς, ναι, δόξα πατρί κατευθείαν. Το είχα κάνει πολλές φορές, δεν το είχα κάνει μία. Δηλαδή το επίπεδο ήταν άλλο. Είχα φτάσει σε άλλο επίπεδο. Ούτε εσύ το πίστευε. Ούτε εγώ δεν το πίστευα. Λέω, μαλάκα, τι κάνω. Πώς γίνεται να παίζω έτσι. Ναι. Βέβαια, αυτό και το ποντίκι ήταν ακριβέστατο. Ναι. Αλλά γίνεται, ναι. Δηλαδή να σε βλέπουν. Γιατί οι άλλοι είχαν κάψει ώρες. Περιμέναν από το κάθε. Τώρα τους ακούω και στη δουλειά που παίζουν. Καμιά φορά ξέρεις, μαζεύονται. Έλα, μπες, κάνε αυτά. Ο άλλος από το σπίτι κτλ. Ναι. Και στον έναν, δεν ξέρω, επειδή μάλλον τους πετσοκόβει, τον έχουν στην μπούκα και του κάνουν κάτι report, δεν ξέρω, κάτι του έχουν κάνει. Σοβαρά μιλάς. Ναι, 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 κάτι του έχουν κάνει. Και ότι αν έχεις βάλει κάτι κωδικούς και τα λοιπά, θα ευχαριστηθούμε να σε σκίσουν. Ναι, τέτοια. Αλλά μάλλον δεν τον μπανάρουν γιατί δεν έχει βάλει κωδικούς, απλά καλός μάλλον, προφανώς, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, μπορεί, θα δείξει. Δεν είναι παίχτες PlayStation αυτοί, είναι PC παίχτες να υποθέσω. Όχι, παίζουν και κάτι PlayStation αυτοί. Ναι, ναι. Στα χαζά βέβαια, όχι τίποτα τρομερό. Mm. Αλλά παίζουν, τους ακούω. Δηλαδή, που έχουν, επειδή είναι με πιτσιρίκια στο σπίτι, έχουν ας πούμε έφηβους, γιους κτλ. Τους ακούω ότι παίζουν λίγο. Mm. Μου φαίνεται περίεργο πάντως. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί, έχει μπει στην ιδεολογία, ξέρει ποια είναι τα video games, ξέρει ποια είναι η ιδεολογία τους. Και μου φαίνεται περίεργο που εμένα, ρε παιδί μου, σαν που δεν το έχω παρατήσει πολλά χρόνια τώρα. Δηλαδή, είμαι από τότε μέχρι τώρα με την ίδια. Έχεις μία ροή, εσύ δεν έχεις σταματήσει ποτέ. Με την ίδια όρεξη. Ναι, ναι, ναι. Και ξέρεις, λέω πώς γίνεται να έχει μπει μέχρι το 2003, μέχρι εκεί, και μετά να πει τέλος. Δεν με ενδιαφέρει τι έχει βγει. Δεν με ενδιαφέρει να δω τα καινούργια. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει να δω τι θα φτιάξουν από άποψη τεχνολογίας γραφικά. Ναι. Τι θα δούμε από μηχανισμούς, τι θα δούμε από καινούργια franchise, τι θα δούμε από περιπέτειες. Πλέον αρχίζουν και γίνονται όλα πιο. Δηλαδή το περιβάλλον δεν είναι pixels, είναι. Πιο διαδραστικά. Ναι, ναι. Και βλέπεις, φίλε, περιβάλλοντα τα οποία σε ταξιδεύουν και δεν το πιστεύεις αυτό το πράγμα που βλέπεις μέσα σε πολλά. Θυμάμαι που είχα έρθει σπίτι σου και μου είχες βάλει το VR. Ναι. Ναι. Και εντάξει, είχα χαζέψει, ξέρω. Ναι, για ναι. Λίγο βέβαια. Κάτι ναι. Ένα. Θυμάμαι σε ένα σιδηρόδρομο με ένα καροτσάκι ναι, μέσα ναι, ναι. Και πυροβολάγαμε και κάτι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα να σε φέρω να δεις που έχει ναι. Resident Evil 4. Που βλέπεις τους άλλους να έρχονται κατά πάνω σου, βλέπεις το χωριό, προχωράς και λες μαλακά, είμαι μέσα. Ναι, ναι. Είναι άλλη φάση πλέον. Δηλαδή το έχουν εξελίξει κι άλλο από τότε. Κατάλαβες, δεν είναι τόσο θολό. Θυμάσαι που ήταν θολό. Σε λίγο θα αρχίσεις να πεθαίνεις και μετά εκεί πέρα. Μαλάκα, καμισέτα, ναι. Έχω δει και ένα έργο τέτοιο. Τύπου πώς ήταν ο Νίον στο Matrix. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σε έφερα εδώ για να πούμε μια λίστα. Ναι, η αλήθεια είναι βέβαια ότι μου είχες πει, μου λες κάνε τη λίστα, έλα έτοιμος και τα λοιπά, δεν έκανα τίποτα. Ναι ρε φίλε, εντάξει, δεν σου είπα έλα έτοιμος, διαβασμένος και να μην θυμάσαι, ναι, 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 ναι. Δεν θα σε παρεξηγήσει κανείς. Ναι. Απλά, επειδή ήταν η πρόταση τέτοια και το κόνσεπτ του βίντεο τέτοιο, κάναμε την εισαγωγή. Ναι. Να σε ξεμπλοκάρω τέλος πάντων. Ναι, για ναι, ναι, ναι. Και να ξεμπλοκαριστώ και εγώ μαζί σου, δεν γιατί δεν έχουμε ξανακάνει. Εγώ, ναι, δεν είμαι και YouTuber. Ναι, και δεν έχω ξανακάνει κι εγώ μέσα ένα βίντεο, δεν ξέρω πώς θα πήγαινε κουβέντα και πώς θα το ξεκινήσω. Και επειδή το κόνσεπτ είναι τα 10 αγαπημένα παιχνίδια του Κώστα. Καταρχήν να πούμε ότι ό,τι είχα και δεν είχα, τα έχω ναι, παραχωρήσει. Ναι, φίλε, δεν κατάφερα να κάνω ποτέ το Game Gear να παίξει, ρε φίλε. Το Game Gear έπαιζε, παίζει ακόμα, ναι. Αλλά δεν βλέπεις καλά.
Ναι. Και βρίσκω ένα φίλο, μια νου φίλη τέλος πάντων, mm-hmm. τον ξάδερφο του Νίκου του Κορέ. Τώρα δεν νομίζω να τον ξέρεις. Έχει κανάλι κι αυτός, είναι καναλάρχης. όπως όλοι μας τέλος πάντων. Και το πήγαμε στον ξάδερφό του που είναι μάστορας να μας το φτιάξει και δεν ναι. κατάφερε να αλλάξει πυκνωτές. Δεν δυσκολευόταν πάρα πολύ και τελικά έχει μείνει έτσι αυτό. Ανοίγει, αλλά δεν βλέπει τίποτα. Δεν θυμόμουν τον Game Gear. Όταν, γιατί το έπαιζαμε με τα σχηματιστή, έτσι. Ναι. Γιατί οι μπαταρίες θυμάμαι. Δεν φτουράγανε ούτε. Δηλαδή στις δύο ώρες πρέπει που έπαιζες να τελειώνανε και έπαιρνε ναι. και έξι μπαταρίες. Θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε ναι, τώρα για λεφτά, όχι αστεία. Αυτό ότι και οι μπαταρίες τότε ήταν πανάκριβες. Λεφτά, ναι, 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 ναι. Και τα παίζαμε με τα σχηματιστή συνέχεια μόνιμα στην πρίζα και παίζαμε εκεί πέρα. Ναι, σπίτι. Αυτό τότε με τα σχηματιστή τον είχε ζητήσει ξεχωριστά και τον είχαν πάρει. Πώς ήταν και ούτε θυμάμαι. Άλλου είχα δει που είχαν στο Game Boy, φίλε, και είχα δηλαδή, λέω αυτό είναι. Ούτε θυμάμαι. Δεν θες καμία σχέση. Το Game Boy δεν κατανάλωνε καθόλου. Ναι, έπαιρνες τέσσερις μπαταρίες, έπαιζες ναι. τέσσερις μέρες. Ναι. Μόλις άρχισαν και τελειώναν οι τέσσερις μέρες, ο πατέρας μου είπε: Έχει μονίμως το πρόβλημα. Τι θα γίνει με τις μπαταρίες από το κομπιούτερ, μαλάκες. Πηγαίναμε και τις αλλάζαμε συνέχεια. Δηλαδή, δύο, έτσι, μια ωρίτσα να πάρει μπρος αυτό, να το δούμε λίγο. Ναι. Να κάτσουμε κάτω το φως. Δηλαδή, αυτό τώρα είναι ιδανικό, αν το είχαμε τότε με το Game Boy. Εσύ. Ρε φίλε, ήταν περίεργες καταστάσεις τότε. Πώ ζήλευες το Game Boy καθόλου που δεν είχες. Γιατί εσύ δεν είχες Game Boy, νομίζω μετά πήρες. Το πήρα, ναι, νομίζω από το Color, από το Advanced, ναι. Κάπου εκεί μπήκα στο Game Boy. Δεν ήμουν πολύ φαν, όχι. Δεν ήσουν. Όχι, να σου πω να λέω. Επειδή είχαν όλοι, παίζαν όλοι, έβλεπες παιχνίδια εκεί πέρα, κάτι ναι. Terminator, κάτι Robocop, κάτι τέτοια. Ναι. Θυμάσαι που πηγαίναμε εκεί πέρα στα... και παίζαμε με την ώρα κάτι Sega Saturn, κάτι... Ναι, ναι. Πού ήταν τώρα, προς το σπίτι, αυτό είναι του Τρόμπα εδώ πέρα. Όχι, ρε, ήταν εκεί πέρα στον Άρη, στο... Α, το Power Games, λες. Ναι, το Power Games. Του Giora. Του ναι. Power Game Giora, by Giora, ξέρω εγώ. Και μας χρέωνε με την ώρα. Ναι, που ήταν μέσα σε ένα στενάκι, έμπαινες μέσα, μύριζε... Εκεί στα μάτια που ήταν. Μύριζε αγριοκέρασο μέσα, θυμάμαι και τη μυρωδιά. Και σου λέγε μία ώρα. Εντάξει, αυτός ήταν... Όπω λέει, ήρθαν μαλακισμένα πάλι εδώ. Ήταν μια ηλικία τότε. Αυτό ήταν καμιά 35 αριά. Έκανε τη μόδα αυτό τότε και σου λέει: Θα πάρω. Ναι. Τότε είχε πολλά ρε φίλε τέτοια. Και πίσω είχε... από το σχολείο, αν θυμάσαι, και δίπλα από το γυμνάσιο είχε άλλο ένα. Πού ήταν η Λιάνα που πέραμε τις τηλεόπτες. Ναι, ναι, ναι. Δίπλα ακριβώς. Θυμάσαι ένα μαγαζί που είχε... άνοιξε για 6 μήνες και κλείσε τέλος. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Λοιπόν, αυτοί είχαν, είχαν 5-6 PlayStation, 5-6 Sega Saturn. Ναι, το κάνανε τότε γιατί τους απέφερε ρε παιδί μου, παίρναν τα λεφτά τους πίσω, αλλά εντάξει ήταν πρόσκαιρο πολύ. Mm. Ούτε PlayStation είχες εσύ, Nintendo 64. Είχα, το 3, το 3. Όχι, λέω, εκείνη τη φάση δεν είχες, δηλαδή είχες Super NES. Εγώ ήμουνα, θα σου πω, είχα ξεκινήσει Game Gear. Ναι. Δεν συζητάμε τώρα Atari και τέτοια. Όχι ρε μαλάκα, και εγώ αυτά τα τότε τα βλέπα. Θα μας πάρουμε πάλι πόσο λοιπόν, Game Gear, μετά είχα πάει στο Color Advanced. Ναι. Πρώτα Color, δεν θυμάμαι το Advance γιατί ο αδερφός μου νομίζω το είχε αυτό. Μετά ναι, θυμάμαι που μου το έδειχνες πρώτη φάση, μα έλεγα το Advance και σου λέω τι είναι αυτό το Advance που μπορεί να μου το δείξει. Ναι, λίγο. Νομίζω η θεία μου το είχε φέρει για εκείνο. Ναι, αυτή η θεία. Ναι. Αυτή η θεία είχε κάνει θαύμα τότε. Και μαλάκα μου βάζει τότε το Spider-Man το 2. Ναι. Σα είχε φέρει και ένα κασετάκι Spider-Man 2, Spider-Man 1. Ναι, ναι, μου έφερνε πάντα έτσι κανένα δύο. Και μου λε είναι 32 bit αυτό. Και σου λέω σοβαρά. Μου λε είναι μαλάκα σαν να έχει ένα PlayStation 1 στα χέρια. Και το κοίταγα τότε. Εντάξει, ήταν πολύ δυνατό. Ήταν καλό. Ναι, ήταν ναι, καλό, ναι, ήταν ναι, καλό. Ναι. Και άμα είχαν κάνει και καλή παραμετροποίηση στα παιχνίδια που κάνανε port εκεί, φαινόταν ωραία. Ναι. Μετά είχα πάει στο Super NES. Επαναστατικό τότε το Super NES και αυτό. Ναι. Καλά, το Advance ήταν πολύ πιο μετά, να ξέρει. Δεν ναι, γιατί μπορεί να έχει μπερδέψει. Μη σου πω εντάξει τι χρονολογίε ακριβώ, ναι. Αλλά σε κονσόλε είχα πάει μετά το Nintendo 64. Το Nintendo 64 το πήρε μόνο σου, δεν στο φερθεί σου. Όχι, μόνο μου. Και το Super NES μόνο μου. Ναι. Γιατί τόσο Super NES μου το έδωσε, θυμάμαι σου έλεγα δώσε μου και το Nintendo 64, ρε μαλάκα. Και μου λέγες όχι, παίζει ο πατέρας μου. Ναι, ρε, έπαιζε. Ξέρεις ποιο έπαιζε το. Παίζει ακόμα. Όχι, ρε. Ούτε ξέρω γιατί το έχω ακόμα, ή το έχω δώσει. Όχι, δεν μου το έχεις δώσει. Δεν το έχω δώσει. Θα περάσω μια βόλτα να το πάρω, αν το θες. Εγώ ξέρω πολύ. Είχες και το Nintendo 64. Το Mario 64 τότε. Είχα το Mario 64, είχα Mario Kart 64. Είχα GoldenEye, παιχνιδάρα GoldenEye. Μου άρεσε πολύ. Και είδα μια μέρα κάπου σε είδαμε ένα GoldenEye και λέω. Το δικό μου είναι εργαμόντο αυτό. Όχι, το είχα αγοράσει εγώ ένα. Ναι, γιατί εμένα είχε φθαρεί επάνω, ξέρεις, από το βάλε βγάλε από το ναμπίχειρα, είχε φθαρεί φωτογραφία. Θυμάμαι σου ζήταγα εγώ το Nintendo τότε. Ναι. Γιατί όχι... Ναι και καλά, εγώ δεν είμαι συλλέκτης, παιδί μου, αλλά θέλω μερικά μηχανήματα που δεν τα είχα και δεν τα είχα ευχαριστηθεί. Τα παίρνω, κάθομαι, ασχολούμαι, ναι, ξέρεις. Ναι, ναι.
Αλλά μιλάμε τώρα για πολλά χρόνια πριν αυτή η κουβέντα που σου λέγα. Δώστε μου και μου λέγε: Παίζει ο πατέρα μου. Ναι, παίζει το ραλάκι, τι έπαιζε. Το Mario Kart έπαιζε, δεν θυμάμαι ποιο μου λέγε. Κάτι έπαιζε, ναι, έπαιζε και στο PlayStation μετά 3 ένα ράλι. Ξέρεις, το Donkey Kong έπαιζε, του άρεσε. Ναι, αυτό είναι για το Super NES. Super NES, ναι. Super NES. Αλλά εκείνη τη φάση μου λες: Παίζει, δεν μπορώ να σου το δώσω. Ναι, χάζευε εκεί πέρα, παίρναγε λίγο την ώρα του κάτι απογεύματα. Αλλά. Ναι, δεν θυμάμαι, πρέπει να το ψάξω αυτό λίγο τώρα. Αν υπάρχει, ναι. Λες να τα έχει πετάξει. Όχι, αποκλείω να τα έχει πετάξει. Μπορεί να τα έχει χώσει μάνα μου σε κανένα πατάρι. Ναι. Μακάρι, γιατί κάνουν κάτι τέτοια εγκλήματα οι μανάδες πάντως. Όχι, δεν τα πέταγε. Τέλος πάντων, και είχα πάρει ένα. Έψαχνα. Αφού δεν μου το έδωσες, mm-hmm. λέω θα ψάξω να βρω ένα να αγοράσω. Και βρήκα ένα με ένα πενιντάρικο. Ναι. Και είχε και δύο κασέτες μέσα. Είχε το GoldenEye, mm-hmm. το Mario 64, νομίζω. Είχε ναι. Και κάποιο άλλο. Δύο παιχνίδια είχε και έτσι είχα. Έχω εγώ ένα το 64 με δύο παιχνίδια. Έπαιξα όσο έπαιξα. Λέω εντάξει, άλλη εποχή τώρα αυτά τα πράγματα, αφού δεν τα προλάβα. Ναι. Δεν... Εν τω μεταξύ, πάντα ήθελα να σε ρωτήσω αυτά τα emulator που λέτε. Ναι. Πώς μπορείς να το βάλεις στο PC για να παίξεις. Είναι πανεύκολο. Ήταν πανεύκολο, τώρα δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή στο να τα βρεις. Γιατί εγώ έψαχνα να βρω και κάτι ROMs από παιχνίδια που μπαίνουν σε αυτό το emulator για να παίξουν. Ναι. Και μου βγάλει την Παναγία. Δεν έβρισκα άκρη. Γιατί έχει κάνει μήνυση η Nintendo λόγω του ότι να μην κυκλοφορούν τα παιχνίδια τη. Τα παλιά, έστω και τα παλιά, γιατί αυτά τα πουλάει μέσω συνδρομής. Mm-hmm. Δηλαδή σου λέει: Έχω μια συνδρομή με 100 παιχνίδια που είναι παλιά όλα, και επειδή δεν θέλει προφανώς. Ναι. Έχει μηνύσει όλες αυτές τις ομάδες τέλος πάντων που βγάζουν τους emulators και έχουν αρχίσει και τα σβήνουν σιγά-σιγά ή τα κρύβουν. Και αν τα βρεις, θέλεις κόπο. Αλλά είναι εύκολο, δηλαδή κατεβάζεις τον emulator. Θες joystick όμως, δεν θες κάτι να. Κανονικά το βάζεις, κουμπώνεις επάνω στο. Αυτά ναι. γίνονται όλα σε PC, έτσι. Ναι. Είσαι PC, είσαι laptop. Ναι. Το κουμπώνεις επάνω το χειριστήριό σου, ένα οποιοδήποτε χειριστήριο από όπου βρεις, και Xbox να που βρεις ένα χειριστήριο σκέτο, ρε παιδί μου, ας μπεις στη διαδικασία να δώσεις 60 ευρώ, θα πάρεις ένα ημιτασιόν, ένα ό,τι να είναι χειριστήριο, το κουμπώνεις επάνω, έχει παραμετροποιήσει κανονικά ο... Δεν ξέρω αυτός έλεγε, θα φύγει εδώ πέρα. Ναι, έχει κάτσει εδώ πέρα. Του αρέσει η κουβέντα. Γουστάρισε. Θες να μπεις μέσα, μαλάκα. Θες να συμμετέχεις. Ωραία, έλα, πάρε μια καρέκλα και έλα. Ήταν ότι είχε επίγουσες δουλειές. Σ' αρέσει, δεν το περίμενες να το ξεκινάγα έτσι. Νόμιζες ότι θα πήγαινε ξερό, μαλάκα. Ξενέρωσα τώρα. Μπορώ να κάνω τη δουλειά από τη δικιά σου καλύτερα από σένα, να ξέρεις. Δηλαδή θα ήθελα τώρα για πρώτη φορά να μπω και εγώ από την άλλη πλευρά. Άντε καμίσου, πάρε μια καρέκλα και. Αλλά δεν έχουμε δύο μικρόφωνα, πώς γίνεται εδώ τώρα. Θα το φτιάξουμε αυτό μέχρι το λύσει. Μήπως θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα. Δεν σταματάω τώρα εγώ το βίντεο για την άλλη εβδομάδα. Όχι, Α, θέλεις να κάνεις εσύ με εμένα μετά. Να καλέσω εσένα. Ωραία, έτσι θα γίνει. Ρε μαλάκα, ορίστε. Τι περίμενες εσύ ότι θα του κάνω Κώστα. Δεν θέλει εμένα. Εσύ περίμενε, τι περίμενες ότι θα κάνω Κώστα. 10 παιχνίδια. 1, 2, 3, 5, 10. Εντάξει. Γεια σας, καληνύχτα. Αυτό νομίζω ότι θα έκανα. Όχι, θα σου πω ρε. Πίστευα θα μου κάνεις την Παναγία. Δηλαδή. Είσαι ζόρι, είσαι τζόρα. Άρεσε εδώ πέρα με τρελάνε με τις κάμερες και τα λοιπά. Γιατί ρε μαγό, σε όσα βιντεάκια τον έχω δει. Είναι πολύ. Επειδή άργησα 10 εντάξει, λεπτά. Άργησε, είπαμε 10, ήρθα και 25. Θα του φτιάξω τις κάμερες και να σκοτώ να φύγω. Γιατί πως το λένε, τα θεωρεί, θα λέει, αυτή η κάμερα δεν μου αρέσει. Δεν είμαι τέτοιος. Άμα βρω το πλάνο το καλό, τελείωσε. Αυτό. Δεν θέλω εγώ πολλά. Δεν θέλω πολλά, ναι, είμαι τέτοιος εγώ. Απλά φοβάμαι τώρα με το μικρόφωνο. Καταρχήν, τι παθαίνω με το μικρόφωνο, επειδή δεν έχω ξαναδουλέψει έτσι. Και μια φορά με σένα, ρε, δύο φορές μαζί. Νομίζω ότι το μικρόφωνο είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί και ξέρεις πάνω να κάνω έτσι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Ότι είναι κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο δεν θα λέγει. Αυτό το πέρα. Ναι, κάπου. Θα παραδέξω ότι με το μικρόφωνο και τα ακουστικά έχεις μπει σε ένα άλλο περιβάλλον. Ναι. Σου... Κοίτα, και εγώ που πρώτη φορά το κάνω και έλεγα τα ακουστικά θα με. Λέω, τι είναι αυτό. Στην αρχή σε είδα, μάκρωσες λιγάκι. Ζωρίστηκα στην αρχή. Λέω, τι είναι αυτό, ρε. Ακούω τη φωνή μου, γάμω το. Αλλά δεν είναι, εντάξει, πολύ. Όχι, ακούς τη φωνή σου, καταλαβαίνεις και πώς τα λες, ναι. Πώς μιλάς εδώ, δηλαδή ποια είναι η έντασή σου mm-hmm. και αν θέλεις να πας πιο κοντά, πιο πίσω. Και είναι πολύ βολικό αυτό το πράγμα. Και είναι άλλη η χάρη, ρε παιδί μου, αυτού του συστήματος εδώ όλου. Δεν είναι. Θα ήμασταν, γιατί μου πες, άμα δεν μπορεί ο μαλάκας, θυμάμαι που μου λες, άστονα. Και πάμε σπίτι σου. Και τώρα στον καναπέ να σε κοιτάω έτσι. Εν τω μεταξύ, είσαι ο Κώστας που έχουμε αναφέρει 100 φορές με στα βίντεο. Δεν μπορείς να με ξεπετάξεις. Ήθελα να σε έχω κάτι σε πιο επίσημο. Ε? Ξέρεις τι έχω καταλάβει. Τι? Όταν μιλάτε για μένα, μαλάκα μανεβάζει. Ρε φίλε, σ' αγαπάω ρε φίλε απεριόριστα. Αλλά είσαι μαλάκας. Γιατί να ορίστε, αν δεν ήσουν μαλάκας θα καθόσουν εδώ τώρα. Έχω ένα παράπονο όμως. Τι? Τον έχω ζαλίσει να με καλέσει για ένα podcast Rock Gems. Και δεν σε φέρνει. Και δεν με φέρνει. Ως τι όμως.
Να μιλήσουμε για κάτι, για οτιδήποτε. Φέρε ένα άνθρωπο ο οποίο. Για τη ζωή. Ναι. Φέρε έναν άνθρωπο ο οποίο δεν ξέρει να παίζει ούτε ένα μουσικό όργανο και δεν έχει ξέρει να παίζει ποτέ. Πώ είναι αυτό το πράγμα. Να συζητήσουμε για κάτι. Τι έκανα. Το έχω παράπονο αυτό. Λοιπόν. Πού είχαμε μείνει τώρα, μας έκοψε για αυτός ο τρόπος να μου. Τι λέγαμε, ρε, εσύ. Λοιπόν, θυμάμαι. Τώρα, άσχετο τελείω. Ναι, δεν δώσε. Θυμάμαι που μιλάγατε, νομίζω, με το Θοδωρή σε podcast δικό του και κάτι είχε αναφέρει και είχα πεθάνει στο γέλιο για το Count Dracula. Ναι, ήτανε, είναι, αυτό ήταν για που με ρώτησε με το Θεοδόση, ρε παιδί μου, κάθε Παρασκευή κάνουμε, ναι, κάνουμε ναι, live stream. Ναι. Όπου μπαίνει ένα. Πάνε και τον φωνάζουν οι άλλοι γιατί τον ξέρανε. Ναι. Έχει δικό του κανάλι, ρε παιδί μου, και κάνει και αυτό, έκανε κάποια βιντεάκια. Το ξέρουν γενικότερα στην κοινότητα ενός συγκεκριμένου παιχνιδιού. Τώρα ναι. Μην μπαίνω σε λεπτομέρειες γιατί δεν θα γνωρίζεις. Και τον φωνάξανε επειδή έπαιζα εγώ το παιχνίδι που αυτός ξέρει πάρα πολύ καλά, ναι. Να μου κάνει πέσιμο, να με ξεφτυλίσει, να μην με αφήνει να προχωράω. Ναι, ναι. Να βγαίνει συνέχεια μπροστά μου και να με ενοχλεί. Να μην μπορώ να παίξω εγώ, να συνεχίσω ρε παιδί μου το playthrough. Και όπως βλέπω ο τύπος. Μου να εν τω μεταξύ, εγώ τα είχα πετάξει όλα για να τρέχει πιο γρήγορα ο χαρακτήρας γιατί ναι, ήταν πολύ βαρύς. Λόγω του ότι δεν είχα level, δεν είχα τίποτα, ξέρω εγώ. Δεν το θυμόμουν και καλά γιατί το είχα παίξει μια φορά πριν 5 χρόνια. Ως εκείνη τη φάση, ας πούμε, που έκατσα να το ξαναπαίξω. Dark Souls το 3. Okay. Και βλέπει τώρα ότι τον φωνάζουν, κάνει invade αυτός. Γιατί μπορείς να κάνεις invade ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε. Ναι, εντάξει, ναι. Πετάει random, αλλά με πέτυχε. Με πέτυχε γιατί είχα βάλει και ένα κωδικό για να συναντήσω το σταμάτιο με τον οποίο υποτίθεται ότι θα παίζαμε co-op. Δεν μπορούσα να μπει ο σταμάτιο, ξέρω ότι έκανε λάθος εκείνη τη μέρα. Οπότε αυτός πήγε, πάτησε λογικά τον κωδικό. Και έκανε invade, όχι random, δηλαδή σε συγκεκριμένο περιβάλλον, σε μένα συγκεκριμένα, καρφωτά. Και βλέπει τώρα ο τύπος ένα γυμνό τύπο με ένα σπαθί. Έτσι έλεγε αυτό τώρα τη δικιά του την πλευρά. Και βλέπω και ένα τύπο, Count Dracula. Όχι ρε μαλάκα λέω, τι είναι αυτός τώρα. Και με λυπίδι και θυμάμαι τότε και μου πέταγε ψυχές, μου πέταγε ρούχα. Και λέω, τι είναι αυτός ρε μαλάκα. Και έτσι γίνει η γνωριμία. Ναι. Μετά λέει, μου στέλνει μήνυμα προσωπικό, θυμάμαι και μου λέει. Κάλεσε με να σε βοηθήσω γιατί ο άλλος δεν πρόκειται να μπει ο φίλος. Ναι, αλλά αυτό το προσωνύμιο το είχε κάνει κατά λάθος ή το είχε κάνει επίτηδες. Επίτηδες το είχε κάνει. Ήταν επίτηδες. Ναι, ήταν επίτηδες γιατί ήταν. Εκεί πέρα, ρε παιδί μου, παίζουν κάπως περίεργα. Κρύβεται αυτός, πέταγε με το τόξο και τον. Μάλλον τον ευρίζανε και θα τον έλεγανε μουνί. Γιατί το είχε βάλει και αυτός Count Dracula. Ναι, ήταν πετυχημένο όλη η γνωριμία. Και γενικώς αυτός έχει πολύ χιούμορ, παιδί μου. Ναι. Σε φαίνει καμιά φορά, άμα παίζω εγώ, σκέψου, ότι δεν το καταλαβαίνω γιατί εκείνη την ώρα παίζω και είμαι αφοσιωμένος, μου λέει μαλακίες και νευριάζω. Κλείνουμε το stream και μετά κάθομαι και τα σκέφτομαι και γελάω. Και λέω, τι μαλάκα σήμερα, εκείνη την ώρα δεν το πήρα χαμπάρι. Αλλά είχα το νου μου να παίξω, ξέρω εγώ, και γι' αυτό. Γενικότερα έχει πολύ χιούμορ. Ναι. Απλά τον βλέπεις σοβαρό και λες, κάνει πλάκα ο τύπος. Σοβαρά μιλάει τώρα. Μάλλον με προσβάλλει. Ναι. Δεν το καταλαβαίνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό, και έχω μία παράκληση. Δεν θέλω να ξανααναφέρετε. Ναι. Επειδή με αναφέρετε συχνά. Τη θεία την Αυστραλία. Όχι, όχι τη θεία. Καταρχήν έχει πεθάνει η θεία. Σοβαρά. Τη λέτε συγχωρεμένη τώρα. Έγαμο. Λοιπόν, δεν θέλω να ξανααναφέρετε για το Killer Instinct. Γιατί? Γιατί σε πονάει. Με πληγώνει. Ναι, ναι. Μα αλλά τι είχε γίνει τότε με το boost, να πούμε. Μην πούμε. Όχι, δεν θα πούμε. Πρόσωπα και καταστάσεις. Όχι, δεν θα πούμε ονόματα, αλλά. Το είχα δανείσει τότε, το είχαμε ανταλλάξει. Νομίζω το είχαμε ανταλλάξει με κάποιο δικό του μου είχε δώσει. Ναι. Αλλά δεν το θυμάμαι και σίγουρα να σου πω. Δεν σου δώσε όμως το δικό του. Ποιο, το παιχνίδι δηλαδή, να μου το δώσει. Είπε, όχι. Επειδή σου κλέψανε υποτίθεται το κύλε. Δημοτικό μιλάμε τότε, έτσι. Ναι. Και μου λέει, το έχω αφήσει στον. Πώς τα θυμάμαι. Ναι. Άμα σου στοιχίσει κάτι. Το έχω αφήσει στον ντουλάπι, μου λέει, στο διάλειμμα πάρτο. Ναι. Πάω στο ντουλάπι στο διάλειμμα. Που δεν άφηναμε και πράγματα. Ναι, τι να. Δηλαδή στη σάκα μέσα και με το ζόρι. Τα μολύβια κλέβανε τότε. Ναι, ρε μαλάκα στην τσέπη μέσα. Και ανοίγω τίποτα. Άμα αν μου λέει πρέπει να το κλέψανε. Ξείς. Και εγώ πιτσιρικάς τότε, ρε παιδί μου. Δεν πάει το μυαλό σου κατευθείαν. Μετά ξέρεις, όσο το επεξεργαζόμουν. Μου το έφαγε λέω το παιχνίδι. Μου έκανε μαλακία. Ναι. Ρε φίλε, εγώ είχα. Φαντάσου, τότε δεν ήμασταν κόλλητοι με τον Κώστα. Εσύ σου να πει πολύ μετά, με τον Γιάννη και τον Νίκο έκανες πάρα πιο πολύ. Με Λαρδάκια, ναι. Ναι, πιο πολύ έκανες με αυτούς. Ναι, ναι. Και δεν ήμασταν τόσο κόλλητοι με τον Κώστα τότε. Μετά, στο Λύκειο νομίζω ξεκινήσαμε κάνα πολύ. Γυμνάσιο, ναι, γυμνάσιο. Που κατάλαβες και εσύ τι τύπος είμαι. Ναι, μαλάκα, ναι, σε έβλεπα τότε. Ναι. Ήσουν ο Μουγκοθόδωρος, μαλάκα. Δεν μίλαγες ποτέ, ρε μαλάκα. Είμαι σοβαροφανής λίγο, μέχρι να ανοιχτώ, να σε μάθω και τα λοιπά. Μα και με τα λιναρδάκια που ήμασταν παρέα. Δεν μίλαγες, ρε φίλε. Δεν έκανες χαβαλέ. Μετά στο γυμνάσιο σε πήρε χαμπάρι ταλέντο, είσαι. Στο γυμνάσιο με τον άλλον εδώ, με τον Θοδωρή. Εδώ σα με ρέστε λίγο. Νομίζω Δευτέρα Γυμνασίου ήρθε ο Θοδωρός. Στην πρώτη. Και έφυγε στο Λύκειο, πρώτη Λυκείου έφυγε.
Πήγε εκεί στο σπίτι του κοντά. Εγώ θυμάμαι. Έκατσε όλο το γυμνάσιο, ρε ο Θόδωρας. Νομίζω έκατσε. Έκατσε όλο το γυμνάσιο. Γιατί στο λίγο κι εσύ δεν ήσουν. Εγώ έκανα την πρώτη λυκείου. Κάτω σε εμά, ε. Σε... Και μετά τις δύο τελευταίες. Ναι, και μετά έφυγα. Τι μαλάκες είστε, με παρατήσατε με το σταμάτη, ναι. Ρε μαλάκες. Με τον Καρμύρι, να πούμε. Βέβαια, θα σου πω. Και με κάποιον το συζήταγα, γιατί μου λέγε ένα παιδί στη δουλειά ότι θέλει να αλλάξει το γιο του σχολείο. Και του λέω ότι επειδή τότε το είχα συζητήσει με τον πατέρα μου, ξέρεις. Μου λέει να αλλάξουμε, να πας εκεί, πιο καλό σχολείο. Ναι. Η αλήθεια είναι, φίλε, ότι αν δεν είχα αλλάξει. Δεν θα. Θα έχεις καταστραφεί. Θα είχα καεί, ναι, ναι. Καλά, την πρώτη. Εντάξει, ήταν το σχολείο εκεί, ήταν. Γκέτο. Έλα ρε μαλάκα που ήταν γκέτο, μια χαρά είμαστε. Χαβαλέ κάναμε, δεν ήμασταν και πολύ. Κάθε μεσημέρι περιμέναμε να παίξουμε να δούμε ποιο θα πλακωθεί με ποιον. Εντάξει, άλλο. Δεν φεύγαμε. Εμείς ρε φίλε, σαν τάξεις. Ναι. Εμείς, σαν φίλοι. Ναι. Ασχολούμαστε, μας είχε πειράξει ποτέ κανείς. Όχι, δεν μας πειράζανε ούτε πειράζαμε. Αυτό. Μεταξύ τους οι άλλοι τι κάνανε και εμείς καθόμασταν και χαζεύαμε. Ναι, ναι, ναι. Όντως σε κάθε διάλειμμα ήταν μια. Ο χοντρός εκεί, ο Αρκαδινός, που τον έλεγαν. Ναι, πλακώνεται με έναν άλλο να μου ήταν μισή μερίδα και λέω θα τον εσπάσει ρε μαλάκες. Πού πάτε, ξέρω. Εν τω μεταξύ του έχω δει κάποιου τώρα και λέω. Παιδάκια ήταν αυτά, ρε παιδί. Δηλαδή. Μην το λες. Τους βλέπω σαν παιδάκια, ξέρεις. Ναι, δεν, τώρα τους βλέπεις σαν παιδάκια. Ναι. Τότε είχαν. Ξέρεις. Τότε. Μου φαίνεται και εμένα τότε. Ήταν η δυναμική του. Η φοβία, ρε παιδί, που σου δημιουργούσε, ξέρεις, ότι έλεγε αυτό, ξέρω εγώ. Ναι, ίσως. Ή θα έρθει από το σχολείο το άλλο εκείνο. Βέβαια μου φαινόντουσαν τότε τα κάποια άτομα, ας πούμε. Πιο ματσούρε, πιο. Ναι, δηλαδή ναι, 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 να έχουν φτιάξει πιο ενήλικοι. Φυσιογνωμικά να είναι πιο ενήλικοι. Ισχύει. Που ήταν ένας που τον λέγανε Μπάμπι, ένας τύπος, ένα καλό παιδί, ο οποίος ήταν ας πούμε στην τρίτη ηλικία, θυμάμαι. Τώρα Μπάμπι θυμάμαι εγώ το όνομα. Ναι. Τον έβλεπες και λέγες αυτός είναι 30 χρονών, δεν μπορεί να πηγαίνει σχολείο. Ήταν δηλαδή φυσιογνωμία τέτοια με μουσια. Και ξέρω εγώ, και εμείς δεν είχαμε τρίχα, ρε μαλάκα. Ξυρίζαμε μόνο το μουστάκι εδώ που ήταν σαν του καφέ. Πάντως η καλύτερη φάση, ξέρεις που την αναπολώ πολύ όμορφα, είναι το γυμνάσιο για μένα. Το γυμνάσιο, η πρώτη γυμνασίου. Ναι, ναι. Εγώ είχα δει, θυμάμαι που είχαμε τον Κότα. Το Σπύρο. Τρομερά. Που του λέγαμε μαλακίες, ποιο είναι το σπίτι του Κότα, το Κοτέτσι. Τι μπούλινγκ του κάναμε του ανθρώπου, ρε μαλάκα. Τον είδα τώρα πρόσφατα, μαλάκα. Του λέω ότι είχα βγάλει την Παναγία, πώς δεν μου έδωσε καμιά μπουνιά. Ναι. Είδες όμως άλλες εποχές τώρα, έχουν αλλάξει. Ναι, τελείως. Καταστάσεις. Δεν μπορείς να είσαι τόσο. Εντάξει, κοίτα. Δεν βαράγαμε κι εμείς και ξύλινα. Όχι, καλά παιδιά. Παιδιά δεν ήμασταν. Αλλά... Ότι κράζαμε τον άλλο να μην τον πετυχαίναμε σε αδύναμη στιγμή. Δηλαδή το σταμάτι, ας πούμε, που τον έπιασα να σκουπίζει τις μίξες του έτσι. Το σταμάτι τον είχαμε καμίσει, μαλάκα. Σταμάτι το Θόδωρα. Το Θόδωρα, ο Θόδωρας θυμάσαι μια φορά που ήταν. Δεν μου μίλαγε κιόλας. Που του είχα κάνει ένα στις βρύσες. Ναι, πάθαινε κάτι τέτοια. Ναι, δεν μου μίλαγε. Λίγο τον έπιανε. Κοίτα, φαινόμουν ότι ήμουν ήσυχος. Εσένα μόνο δεν είχα πειράξει ποτέ έτσι πολύ. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Ποτέ, ναι. Δηλαδή θα σου έλεγα καμιά μαλακία. Δεν πειραζόμασταν εμείς. Αλλά εγώ με σένα δεν ξέρω. Εσένα σε θεωρούσα πιο. Αυτός είναι ο άνθρωπός μου, ας πούμε. Ναι, 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 ναι. Το Σταμάτη και το Θόδωρα τους είχα κάνει να μην θέλουν να μου μιλήσουν. Δηλαδή ήμουν τόσο αρχίδι που ήταν παρέα μας τώρα. Ο Θόδωρας και εμένα κάποια εποχή με είχε blacklist. Θυμάσαι του είχα κάνει που τον είχα πιάσει από πίσω. Ήταν μεγάλη προσβολή. Το πιάσει από πίσω και την κάνει έτσι και καλά. Ότι τον πηδά, ξέρω εγώ, και τον είχα κάνει μέσα στην τάξη. Και τον πήγαμε και κάτω τον πίνακα. Και ήταν μεγάλη προσβολή και το κάνουμε μέσα στο τέλο και στη μούρη. Ήταν αυτό το. Μου κάναμε έτσι. Και το κάνουμε στα μούτρα. Και είχε γίνει μαλάκα μπαρούτι. Δεν μου μίλαγε μια εβδομάδα. Και μου είχε πει ο Θόδωρας, μου λέει φαινούσε ένα καλό παιδί, μαλάκα μου. Αλλά είσαι μεγάλο μου νόπανο τελικά. Μεγάλο μου νόπανο. Και αυτό που είπαμε στην αρχή, στις βρύσες, δεν το λέμε κανένα. Στις βρύσες, άμα έσκυβες. Άμα έσκυβες να πιεις νερό, ναι, ναι, τελείωσε η υπόθεση. Ήσουν η ξεφτύλα της ημέρας. Ναι, 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 ναι. Αυτό ήταν. Ο οποιοδήποτε τώρα, όχι ο Θόδωρας, ξέρω εγώ, ή οποιοδήποτε. Και καθόμασταν στα μουλοχτά πίσω στο πεζουλάκι. Ναι, αφού κάναμε έτσι, είχε μια βρύση, ας πούμε, στην άκρη-άκρη ναι, και καθόσουν ναι, ναι. Έτσι και άνοιγε τη βρύση να πιει, να μην γίνει μαλακία. Μαλάκα, τι φάσεις ήταν και αυτές το φίλο στο σχολείο. Τρομερά. Και να πούμε και αυτό που το λέμε καμιά φορά μεταξύ μας και πεθαίνουμε, που τον περιμέναμε, έχουμε τελειώσει το λύκειο και τον περιμένουμε να έρθει να μας πάρει, είχε βγάλει πρώτο δίπλωμα. Ναι. Τότε αυτός είχε αλλάξει σχολείο και τα λοιπά, ξέρεις, τότε τα κινητά δεν ήταν πολύ της μόδας. Να διευκρινίσω, ο Θόδωρας εδώ, που Θόδωρης, το στούντιο, το Rock Gems. Rock Gems, τον βλέπαμε πάντα ότι έχει χρήμα αυτός, ρε παιδί μου, ναι. Ότι είναι λίγο πιο ανωτερής τάξης, ότι είναι... Και η φυσιώτη, ο οποίο κατά λάθος έσκασε στα βόρεια προάστια. Στα σαντικά προάστια, ναι. Και τον περιμένουμε εκεί στο Περιστέρι να περάσει να μα πάρει. Εμεί τότε δεν είχαμε δίπλωμα και τα λοιπά. Ήμασταν τεμπέλτε, ξέρω εγώ, 18 μισό. Πρέπει να ήταν καλοκαίρι τρίτη ηλικίου. Θυμάμαι άνοιξη ήταν έτσι. Ή αρχέ χειμώνα ήταν. Ήταν τόσο. Ναι, γιατί είχε σκάσει με ομπρέλα. Τη θυμάμαι αυτή την ομπρέλα. Έβρεχε αυτή. Μια ομπρέλα με την οποία την ανοίγει και είναι χάλασμα τελείω. Από τη μία πλευρά έχει. Και τέλο πάντων, αυτό το που θέλει να πει ο Κώστας είναι ότι περιμέναμε να έρθει ο Θόδωρας. Έχουμε στηθεί εμεί στον δρόμο το κεντρικό. Περιμένουμε, έχουμε βρεθεί μεταξύ μα και
τον περιμένουμε τώρα. Και λέμε με τι αμάξι θα έρθει. Τότε ήταν. Ναι. Κάναμε, είναι μόνοι μας. Ναι, τι θα έρθει, να έρθει με ένα Mercedes, ξέρω εγώ, τζιπάκι αυτό. Oh, ναι. Εγώ, εγώ σου έλεγα το Chrysler. Και μετά λες αυτό! Αυτό! Το Chrysler, αυτό που είναι μακρύ μπροστά και πίσω είναι τσαμπουκαλεμένο, ξέρω εγώ, χοντρό. Και τι σκάει, φιλοτύπος. Με Hyundai Atos, μεταχειρισμένο, τρακαρισμένο κιόλας, πράσινο, ξεβαμένο. Και, και με μία σχάρα από πάνω. Και ανοίγει την ομπρέλα. Και η ομπρέλα από τη μία πλευρά πέφτει από την άλλη. Τι έγινε, σου λέω, ρε μαλακά, άστεγος είναι. Το οποίο Atos το είχαν στην οικογένεια, ξέρεις, για. Ναι, για δουλειές. Για λάτζα. Για πέρα. Δόθε να κουβαλάνε πράγματα γιατί σιγά μην του δίνανε το καλό, μαλακά. Ναι. Είχαμε πεθάνει τότε. Ναι. Πολύ δυνατό. Κάναμε το Θεόδωρο πάντα, ρε μαλακά. Θυμάσαι που είχε αρχίσει αυτός να κάνει βίντεο χωρίς να υπάρχει YouTube και τέτοια στο σπίτι του. Που τράβαγε με τα ξαδέρφια του και έκανε τον κόμι Δράκουλα. Όχι, δεν θυμάμαι. Που πήγαμε πάνω και είχε ένα στη σοφίτα επάνω. Ναι, θυμάμαι που πηγαίναμε, αλλά. Ναι, αυτό και είχε μια κάμερα και έγραφε από τότε αυτός. Έγραφε βίντεο από τότε. Ναι, ξέρω, είχε από τότε. Ναι, και να κάνανε θεατρικό ο κόμις Δράκουλας και η Δεσποσίνη και κάτι μαλακίες τέτοιες. Δεν θυμάσαι αυτό. Δεν είναι και εδώ ο μαλακάς. Δεν είναι ο μαλακάς. Ναι. Έπρεπε να κάτσει, δεν ξέρω γιατί ο μαλακάς. Δεν το κάνουμε τώρα. Αρχίδα τώρα. Με στεναχώρησε τώρα γιατί σκεφτόμουν ότι θα είχαμε και άλλο τραβέλ. Αυτό το podcast μπορεί να έβγαινε τρεις ώρες. Τρεις ώρες podcast, σαν κηδεία μου, δεν με νοιάζει. Εν τω μεταξύ, ήθελε να φύγει τώρα από το πρώτο δευτερόλεπτο. Μου έλεγε, έλα, τελειώνετε να σας δείξω να φύγω. Ναι, ήθελε και να μας φέρει από νωρίς, ελάτε λίγο πιο νωρίς, πρέπει να φύγω, έχω δουλειές. Και φύγε τώρα. Και κάτσε εκεί 40 λεπτά. Και αν δεν τον κράζαμε, δεν θα είχε φύγει ακόμα. Όχι. Επειδή τον πήραμε χαμπάρι, σου λέει, κάτσε να φύγω, μου την πούνε τώρα, γιατί θα με βάλει να πάρω καρέκλα. Δεν το μαλάκα, ρε. Τέλος πάντων, την επόμενη φορά θα. Μήπως την επόμενη φορά που λέει, μήπως κάσει και εσύ πάλι ξανακάνουμε κουβέντα για το παρελθόν πάλι. Καλή φάση είναι. Είναι δηλαδή, μου αρέσει, τα θυμάμαι κι εγώ και έχουμε καιρό να τα πούμε αυτά, φίλε. Ναι. Και μου βγαίνει ωραία, αβίαστα δηλαδή. Το ευχαριστιέμαι αυτή τη στιγμή που θυμόμαστε. Εμείς έχουμε μεταξύ μας και αυτό το ότι δεν πάει να έχουμε να μιλήσουμε, ξέρω εγώ, 6 μήνες. Ναι. Α βρεθούμε μετά από ένα χρόνο και είμαι σαν να μιλήσαμε πριν μια ώρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Δείχνει ότι έχει οριμάσει η φιλία και συνεχίζει να οριμάζει. Ούτε παρεξηγεί ο ένας τον άλλον γιατί δεν πήρες. Λίγο ο Θοδωρής δεν απαντάει στα τηλέφωνα. Αλλά ναι, όχι να τσαντιστώ όμως με τον Θοδωρή γιατί δεν απαντάει στα τηλέφωνα. Θα τσαντιστώ γιατί κανονίζω λίγο, κάτι και δεν το κάνει. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Όχι ότι. Ναι, έχουμε να τα πούμε ένα χρόνο με τον Θόδωρο, ωραία. Είχαμε ένα χρόνο να τα πούμε. Ναι. Αλλά όταν σου λέω και μου λες Σάββατο, έλα, να σου πω, πού είσαι, θα το κανονίσουμε τελικά. Ναι. Όντως, και δεν σηκώνει τηλέφωνο, μου τη δίνει, ρε φίλε. Ναι. Πες όχι, δεν μπορώ. Αλλά μην μου το πεις τελευταία στιγμή. Έχει ένα θέμα με τα τηλέφωνα, δεν ξέρω. Νομίζω ότι χάνει το χρόνο του. Το έχει ρίξει τα μηνύματα τώρα τελευταία. Ναι, καλά, εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων, έχει τα δικά του κι αυτός, μωρέ. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια δικά του. Ο καθένας έχει τα δικά του. Θεωρίες μου έχει αναλύσει τώρα. Ναι. Ότι, χάνει... ότι είναι από τη ζωή σου χαμένος χρόνος και κάτι τέτοια. Το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο. Να μιλήσει με ένα φιλαράκι. Προτιμάει τα μηνύματα. Τα χαστούκια πες του. Τι είναι. Ως προς τι το βλέπεις πάνω σε αυτόν τον χρόνο, ας πούμε, που θα φας καμιά μέρα. Τέλος πάντων, θέλουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο. Γιατί πού έφτασες μέχρι το Nintendo 64, μετά πήγες. Στο PS3. Στο PS3, ναι. Και εκεί έκοψες, ε. Εκεί ήταν έκοψα. Μετά λίγο με το PC, ταυτόχρονα με Dracula. Το PS3. Τον Dracula. Dracula στο PC. Resident Evil 2. Δεν το γράψει. Resident Evil 2 στο PC. Να το γράψει, να το πεις. Ας το πούμε τώρα και μην το γράψεις πάλι αυτά. Dracula, μαλάκα. Dracula, ναι. Και νομίζω ήταν και δύο. Ήταν ένα-δύο, κάτι. Και τα δύο τα είχε φέρει εσύ. Εσύ είχε PC τότε. Είχε φτιάξει από το πλαίσιο. Ναι, είχα φτιάξει ένα PC. Ένα Turbo X. Με το οποίο έχει κάνει προβλήματα μετά. Κλασικά μόνο. Κάτι μου έλεγε δεν πάει καλά εδώ πέρα και με τους μαλάκες και δεν είχε περάσει πολλής χρόνος, θυμάμαι. Τα PC μου, ρε, όλο εντάξει, αναβαθμίσει, κάνε το ένα. Κάνε το ναι, και τότε ήταν χειρότερα τα πράγματα. Δεν έχουν καμία σχέση με τα σημερινά. Που ξεκουμπώνουν και κουμπώνουν και μόνο τα φτιάχνει. Τότε πρέπει να το πα στο μάστορα όλο να πάρει πώ ήταν το κουτί. Ξέρει με ποιο παιχνίδι είχα τρελαθεί το PC και είχα ατελείωτα βράδια. Θα σου φανεί τώρα αστείο. Championship Manager. Πολλοί κόσμοι μου έλεγαν. Τι αστείο μου φανεί. Πολλοί κόσμοι. Εγώ το θεωρούσα αστείο τότε ότι θα κολλήσω με τέτοιο παιχνίδι. Εδώ ακούει το αφεντικό μου ότι. Του 2001 το manager, το οποίο ήταν championship, μετά έγινε football. Ναι. Αλλά σαν αυτό ήταν. Εδώ μαθαίνει το αφεντικό μου ότι έχω κανάλι στο YouTube με video games. Ναι. Και μου κάνει. Να σου πω, μου λέει. Πόσο χρόνο είναι. Είναι μεγάλο, είναι 54 είναι. 54-55, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς ηλικία, αλλά είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό. Πιο μεγάλο από εμάς. Ναι. Και μου κάνει. Video games μου λέει, φίλε, Champions Manager. Ναι. Και ένα άλλο στρατηγική μου λέγε που έχει κάποιο. Diablo. Όχι τον Diablo, ένα που στρατηγική που είναι από πάνω. Έλα, μωρέ, το Age of Empire. Δεν τα παίζω αυτό. Αυτά τα δύο μου λέει, έχω κάψει ώρες και μου λέγε, ξεκίνησε και να μου λέει ιστορίες κι αυτός. Και έχω φτάσει, μου λέει, στο Champions Manager. Είχα πάρει. 2070. Τον Πανετολικό, ξέρω εγώ, πήρε μια ομάδα τελευταία εκεί που ήταν από τη μεριά που έμενε αυτό στο γονείο τη Μάνα. Ναι, και έπαιρνε Champions League, μαλάκα, την έφτασε την ομάδα του πάνω.
Πολλοί κόσμοι έχει κάνει με το Champions League. Ναι, ρε, πω, και εγώ εκείνη το καλοκαίρι, ήταν καλοκαίρι τρίτη ηλικίου, μιλάμε. Εν τω μεταξύ είχαμε πάνω κάτω σπίτι και δεν με έπαιρνε χαμπάρι η δική μου τη ώρα, γιατί καθόμουν ναι. κάτω. Α, κάτω καθώ ήμουν. Καθόμουν κάτω, γιατί... το PC το είχα κάτω. Γιατί θυμάμαι πάνω τον είχε εσύ. Μετά το πήγα πάνω. Και καθόμουν, ξέρει, και πάω 5 ώρα το πρωί, 6 ώρα το πρωί. Σίγουρα, όλοι τα έχουν πάντα αυτά. Είναι ωραίες εποχές αυτές, ναι. αξέγνιαστες. Εκεί καταλάβαινες πόσο ξέγνιαστος είσαι. Με λίγα παιχνίδια στο PC είχα κολλήσει. Δηλαδή, Resident θυμάμαι. Το 2. Ναι, δεν θυμάμαι τώρα, θα σου πω ψέματα. Θυμάσαι γραφικάρες όμως που βγάζε το Resident 2 σε σχέση με την κονσόλα. Ναι. Ήταν και πολύ ρε φίλε το Resident τότε. Ήταν, βλέπαμε το Pixel, μαλάκα. Ναι. Το Pixel, το τετράγωνο το βλέπαμε, ξεχωρίζαν όλα. Ήταν φοβερό. Diablo 2. Diablo 2 κάηκες με αυτό. Ναι. Και εγώ πολύ αργότερα βέβαια. Είχε, αλλά... είχε κολλήσει και ο αδερφός μου μετά. Ο αδερφός σου κόλλησε για χρόνια, θυμάμαι. Ναι. Μετά ο αδερφός μου έπαιζε, ξέρεις, αυτά τα WoW και κάτι τέτοια. Ναι, αυτά είναι ακόμα άλλοι. Κάτι παλεύει μετά. Ναι, κάτι παίζει. Ο αδερφός δεν έχει σταματήσει, λένε, είναι ενεργός ακόμα σε αυτό. Όχι, σε αυτά όμως, σε αυτό το στυλ έπαιζε. Πάντα έπαιζε τέτοιο στυλ ο αδερφός, θυμάμαι. Ναι. Diablo Online, θυμάμαι, μου έλεγε για τον Battle.net να μπει μέσα να κάνει τυλίο. Εγώ παίζω για πάρτι μου. Δηλαδή παίζω να τελειώσω τον Diablo. Έπαιζε τέτοια δικτυακά. Ναι. Έπαιζε τέτοια. Και ακόμα ψιλοπαίζει. Εντάξει. Δεν είναι παντρεμένο ο αδερφός σου. Όχι. Λέει, λέγαμε πως είχε παντρευτεί τίποτα. Όχι ακόμα. Είμαστε όλοι. Ανύπαντροι. Εκτός από μένα. Αδέσμευτος. Αδέσμευτος δεν είσαι, ρε μαλάκα, ανύπαντρος είσαι. Ανύπαντρος. Δεσμό έχεις, από ό,τι ξέρω. Ναι. Λοιπόν, τι κάνουμε, πάμε στη λίστα. Κουτσά στραβά, έτσι λίγο να αρχίσουμε να τα χαζολογάμε. Ναι. Να τα λέμε. Γιατί μπορεί να μας πάρει ώρα και αυτό, μην νομίζεις. Ναι, δηλαδή ναι, τώρα ναι. ξεκινήσαμε με τον Τράκουλα που σου λέγα, το 1 και το 2, τα οποία σε πληροφορώ επειδή τα έπαιξα τώρα τελευταία πάλι. Γιατί καμιά φορά ανά πολύ το παρελθόν και βάζω κάποια παιχνίδια. Ναι. Τα άβαλα, έχουν ακόμα την ίδια ατμόσφαιρα. Είναι όπως μας φαινόταν τότε. Creepy τότε. Ναι. Και είναι τόσο ευχάριστο, γιατί θυμάσαι είχε ευχάριστο puzzling, ας πούμε. Εγώ τρελαινόμουν με αυτά με το puzzle. Τότε ήταν must κιόλα. Αυτή η κατηγορία, τα point and click παιχνίδια. Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήταν must. Και αυτά ήταν τα Dracula, θυμάμαι. Δεν ήταν από τα καλύτερα, να ξέρεις. Δηλαδή τότε εμείς το βλέπαμε πολύ θεϊκό παιχνίδι, και το 1 και το 2. Και το 2 μου φάνηκε κάπως πιο εύκολο και πιο βατό. Αλλά δεν ήταν τα καλύτερα, ήταν άλλα τα καλύτερα, ξέρω εγώ. Αλλά στα αρχίδια μου λέω, εμένα μου αρέσουν αυτά. Ξέρεις ποιο μου ήρθε τώρα. Ποιο. Που ούτε καν το είχα σημειώσει. Το Monkey Island, δεν ξέρω. Monkey Island, όχι, δεν το. Έχεις εμπειρία εσύ, ρε φίλε. Και εγώ έχω παίξει το Monkey Island τώρα στα γεράματα που το έχουν κάνει. Το έχουν κάνει, ρε παιδί μου, remaster. Και μπορώ να το παίξω. Και έχει και ήχους, να μιλάει ο χαρακτήρας και τέτοια. Είναι το ίδιο παιχνίδι ακριβώς. Επανασχεδιασμένο, δηλαδή με γραφικά ωραία, ρε παιδί μου, cel shaded γραφικά και τέτοια. Και με διάλογο, γιατί τότε δεν είχε διάλογο, θυμάμαι. Τώρα κάτι είπες, έκανα πως το κατάλαβα. Ποιο, το cel shaded γραφικά. Είναι τα γραφικά τα οποία μοιάζουν με καρτούν. Κατάλαβες, cel shaded τα λένε αυτά. Μην με ρωτήσεις, γιατί έτσι είναι ο όρος. Πάει και τελείωσε. Monkey Island, πού το έχεις παίξει, ρε μαλάκα αυτό. PC. Φίλε, δεν θυμάμαι να έχεις τότε PC τόσο παλιά. Ή το έπαιξες μεταγενέστερα. Όταν το πήρες το PC και μετά το έπαιξες μεταγενέστερα. Σ' άρεσε πάρα πολύ, θυμάμαι. Μου το έχεις ξαναφέρει. Monkey Island. Εσύ θυμάσαι το μεταξύ πιο πολλά από μένα παιχνίδια που έπαιζα. Δηλαδή, εγώ λίγο τα έχω, να τα έχω διαγράψει και από τον εγκέφαλό σου, επειδή δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολείσαι. Μα σε αυτό σου είπα στη λίστα. Ποιο μου είπε ένα την περασμένη εβδομάδα που μιλάγαμε, μου λες, σε είχα ζαλίσει με αυτό το παιχνίδι, ούτε θυμάμαι ποιο είναι. Όχι, όχι Maze, πώς μου το πες. Το Maze. Maze. Του Nintendo 64. Άμα το ψάξω να το βρω, θα πάθεις μεγάλο έκτερο. Περίμενε. Και μου είπες, θα στο στείλω, δεν μου το στείλες ποτέ. Εσύ μου το έχεις πει. Κάτι θυμάμαι τώρα, μην σου πω ψέματα. Εντάξει. Τη φάτσα θυμάμαι. Τον κόκκινο υπότιτλο. Ναι. Εν τω μεταξύ, το συζητάγαμε και δεν μπορούσα να το βρω γιατί το έλεγε ένας άλλος, αλλά εγώ δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε. Ναι. Και μετά γράφει ένας από κάτω σχόλιο, δεν θυμάμαι τώρα. Συνδρομητής ήταν του καναλιού. Γράφει το Maze, λέτε, για το Nintendo 64. Και μπαίνω και το βλέπω και λέω: Αυτό. Κάπου το έχεις βρει εσύ και το παίζεις, ρε. Μπορεί κάπου να το έχει δώσει. Είσαι κάποιο arcade. Να, πώς είναι η πίστα μέσα. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν σου θυμίζει τίποτα. Έχουν περάσει και. Εντάξει, τώρα, ρε παιδί μου. Μπορεί να μην ήταν και το παιχνίδι που είχες καεί και να ήταν απλά το παιχνίδι το οποίο σου είχε κάνει εντύπωση και το είχες σε κάποιον άλλον. Και γι' αυτό και το θυμόσουν, ξέρω εγώ, λέω τώρα. Εν τω μεταξύ, ξεκινήσουμε από την αρχή προς το τέλος ή από το τέλος προς την αρχή. Εσύ ξέρεις. Πήγαινε στο νούμερο 1. Δηλαδή, θα ξεκινήσεις από το αγαπημένο σου. Θα ξεκινήσω όσο... από το πιο αγαπημένο να ξεκινήσω. Περίμενε. Εγώ λέω να ξεκινήσεις από το λιγότερο αγαπημένο και να φτάσεις στο πιο αγαπημένο. Να κάνουμε το κλασικό το top 10. Δηλαδή. Ναι, άμα θέλεις να τα πάμε έτσι, θα πάμε έτσι. Καλά, τυπικές είναι πάντα οι λύσεις. Μωρέ, το θέμα είναι Μοχαμπέτι να γίνει. Λοιπόν, θα σου πω ότι έχω σημειώσει το. Από το Game Gear ένα παιχνίδι. Το Streets of Rage. Ναι.
Ωραίο το Streets of Rage. Το 2 νομίζω ήταν. Εγώ αυτά δεν τα παίξα στην εποχή του. Ναι. Κανονικά θα έπρεπε να τα είχα παίξει αυτά στο Mega Drive, γιατί είχα Mega Drive. Ναι. Αλλά δεν τα παίξα στην εποχή του. Τα παίξα με τα γενέστερα. Τα οποία ήταν καταπληκτικά παιχνίδια, όντως. Δηλαδή βαστάνε ακόμα και σήμερα, φαντάζομαι. Ναι, θυμάμαι. Γενικά το Game Gear είχε παιχνίδια τα οποία ήταν λίγο μπροστά. Και οπτικός. Και οπτικός. Ήταν το. Εντάξει, το έγχρωμο ρε φίλε ήταν. Και πολύ ενήλικο κοινό προσπαθούσε να προσαρτήσει το Sega. Πάντα η Sega. Ναι. Με την καμπάνια της, ξέρω εγώ, ιδιαίτερα με το Mega Drive και αυτά. Και είχε πάντα τα παιχνίδια της μέσα, ήταν κάπως βία. Και κάπως προσπαθούσαν να φτιάξουν πιο ενήλικο περιεχόμενο στην κονσόλα τους να δώσουν. Σε σχέση με την Nintendo, η οποία ήταν πάντα πιο συγκρατημένη. Ναι, δηλαδή είχε αφαιρέσει, ας πούμε, το αίμα από το Mortal Kombat, ξέρω εγώ, στο Super NES. Ναι. Ενώ η Sega, εμείς έχουμε και αίμα εδώ, ξέρω. Mm-hmm. Ήταν το point της για να πουλήσει. Ναι. Και να... Πιο adult friendly. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, έτσι πως φαινόντουσαν τώρα τα παιχνίδια τότε, δεν μπορούσε. Δηλαδή τα βλέπω εγώ τώρα και πραγματικά τότε ήταν μια κατάσταση για παιδιά. Βέβαια έχει και κάτι ιδίες παιχνίδια, μιλάμε τώρα. Τώρα θυμάμαι ένα Batman, Superman, κάτι ένα. Δεν μπορούσαμε να το παίξουμε τίποτα. Ναι, είχε κάποια παιχνίδια. Κάτι... Γενικώς τότε, εκείνη την εποχή, η 16-bit και η 8-bit εποχή, είχαν παιχνίδια τα οποία ήταν. Πολύ, πολύ σκουπίδι, ρε. Ναι. Δηλαδή, αν κάτσεις να ψάξεις πόσα καλά παιχνίδια είχε 2.000 παιχνίδια, θα σου πω εγώ, σύνολο. Όλη η βιβλιοθήκη, ας πούμε, του Game Boy ή του Game Gear ή του Mega Drive ή του Super NES, από τα 2.000, τα 50 αξίζουν. Όλα τα υπόλοιπα είναι σκουπίδια. Δεν παίζονται εύκολα, δεν έχουν καλό χειρισμό, δηλαδή δεν ανταποκρίνονται, δεν είναι το ίδιο. Θυμάμαι κασέτες δηλαδή, που έβαζα και έλεγα, τι είναι αυτό. Μπορεί να μην. Δηλαδή να το έπαιζα λίγο και να την είχα πάρει, δηλαδή να είχα πληρώσει και να μην έπαιζα. Ρε, να μην το Axelay που μου έχει δώσει. Δεν παίζονταν, ρε φίλε. Δηλαδή έχω άλλους που μου λένε μαλάκα το Axelay γραφικά. Δεν παίζεται, ρε μαλάκες, λέω. Θυμάμαι και εγώ. Δηλαδή, θυμάμαι που το έχει αναφέρει σε κάποιο. Ναι, γιατί μου το έχει δώσει εσύ. Ναι, ναι, ναι. Και το έπαιξα. Είχα, καταρχήν το AirType που είχε πάλι μέσα. Δηλαδή μου έδωσε AirType, Donkey Kong 1-2, Axelay. Τα τρία παίζονταν, το Axelay με τίποτα. Λέω ρε μαλάκα. Τι πήρε, λέω, εδώ πέρα τότε, δηλαδή. Ούτε θυμάμαι τώρα, ξέρεις. Ναι. Δεν υπήρχε να κάνεις review από κάπου, να πάρεις, ξέρω εγώ. Ναι. Ό,τι έβλεπες, ξέρω, μου άρεσε η φάτσα στην εικόνα. Απ' έξω, ό,τι έβλεπες πιο δυναμικό. Ναι, έλεγες, θα το πάρω έπαιρνε. Αυτό. Αυτό. Κάποια βγαίναν, κάποια όχι. Όχι. Συνήθως, εγώ δεν είχα πάρει Battletoads στο Game Boy. Μου λέει ο πατέρας μου, αφού δεν έχει μέσα και έχει μόνο ένα παιχνίδι, πάρε, μου λέει, και άλλο ένα. Ναι. Και μετά του χρόνου πάλι. Και παίρνω τον Battletoads. Μ' αρέσανε τα. Ήταν και πιο φθηνά αυτά. Το Battletoads, εσύ μου το είχες πει κιόλας. Το ήξερες. Ναι. Μόλις το είδες, μου λες Battletoads, μαλάκα. Με τους βατράχους, με τρεις βατράχους που παίζανε ξύλο. Και βλέπω τρεις βατράχους απ' έξω και λέω νιτζάκια style, ξύλο. Θα πάρω αυτό, λέω. Καλό. Δεν το ξέρα καν. Δεν το ξέρα καν. Και το παίρνω. Δεν πήγαινε, ρε φίλε, δεύτερη πίστα. Ναι. Δεν άκουγε. Είχε και μια πίστα με μια μηχανή, θυμάμαι που πήγαινε πέρα δόθε. Ναι. Βέβαια με την τριβή. Και έπαιζα γιατί δεν είχα τίποτα άλλο να παίξω. Mm-hmm. Το έφτανα μακριά πολύ. Δηλαδή το έφτανα. Πώς να σου πω, ήταν σαν να αυτομαστιγώνεσαι για να φτάσει μέχρι εκεί. Αλλά... Ναι, άμα δεν είχες και κάτι άλλο να κάνεις, τι θα κάνεις. Ναι, πλέον είχα αυτομαστιγωνόμουν και δεν πόναγα. Ναι, αυτό. Ναι. Είχα συνειδήσει τον πόνο απλά. Ωραία, με ποιο ξεκινάμε τώρα. Streets of Rage, ωραία. Ναι. Game Gear. Βασικά το μόνο που έχω σημειώσει από το Game Gear, δεν θυμάμαι και πολλά να σου πω. Παιχνίδια. Θυμάμαι, εσύ μου είχες δώσει το Terminator εναντίον Robocop. Εντάξει. Okay. Ναι. Αυτό το Streets of Rage, ένα με τέσσερα παιχνίδια που είχε τέννις μέσα. Ναι, καλά, εντάξει. Καλά, δεν μπορούσα και να τα δω, να ασχοληθώ, ρε φίλε. Δεν μπορούσα να τα δω σωστά. Δεν γινότανε. Δηλαδή, πίστευα ότι θα το φτιάξω να τα δω. Ναι. Αλλά δεν γινόταν εύκολα. Και τώρα κι άλλο ένα μου είχες δώσει, δεν θυμάμαι ποιο ήταν το άλλο, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, εντάξει, μιλάμε τώρα και για πολλά. Τι σου είχε κάνει εντύπωση τότε από αυτό το παιχνίδι, φίλε. Από το Streets of Rage. Ήταν το πρώτο έτσι με ξύλο, ξέρεις, που είχα παίξει. Α, δεν είχες ξαναπαίξει. Δεν είχα ξαναπαίξει. Όχι, είμαι από τα arcade, ρε παιδί μου, είχα να παίξω. Ποια ήταν τότε στα arcade, θυμίσαι μου. Τα arcade τότε ήταν. Δηλαδή σε τέτοιο στυλ, να προχωράς και να βαράς. Το Final Fight ήταν, θυμάμαι. Ναι. Δηλαδή αυτό ήταν 100% που το θυμάμαι έτσι. Το Cadillacs and Dinosaurs. Όχι. Νομίζω το Final Fight. Τώρα άλλο και εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ. Δεν μου έρχονται δηλαδή. Πρέπει να είχα κάνει εγώ μια έτσι. Να δω πώς θα το συζητάγαμε για να σου βάζα, αλλά μπορεί να μου έρθει μετά από κάνα τέταρτο να σου πω κι Άλεξ. Καλά. Αλλά τα πιο γνωστά είναι αυτά που σου είπα. Λοιπόν, θα σου πω μετά από το Game Boy. Και το Captain Commando, αν το θυμάσαι. Υπήρχε και στο Super NES αυτό. Ήταν με ένα μωράκι το οποίο οδήγαγε ρομπότ. Ναι. Και ένα νίτζα, μία μούμια. Δεν σου θυμίζει κάτι. Όχι. Τα πιο γνωστά αυτά είναι που σου είπα, δεν έχω άλλα να σου πω. Μετά σε πάω Game Boy Color.
Ναι. Όπου είχα παίξει τότε και είχα καεί με το Warrior Land το 3. Ναι, από σένα το είχα πάρει εγώ. Το οποίο ήταν παιχνιδάρα, δηλαδή καμία σχέση με τα Mario. Δηλαδή ήταν κάτι πολύ διαφορετικό και μου άρεσε πάρα πολύ περισσότερο. Επειδή είχε collectables προφανώς, επειδή είχε κόσμο ξεχωριστού, ο κάθε κόσμο είχε τον boss του. Έτσι ήταν και το, το Mario το 2, το 6 Golden Coins και μετά το μεταφέρανε και το κάνανε Wario. Ναι. Επειδή είχε πιάσει κάτι, έγινε με το Μάριο, ξέρω εγώ, και ανέλαβε ο Γόριο να φέρει πέρα στην αποστολή. Ήταν, ναι, ο Μάριο ήταν λίγο πιο φλούφλη. Ο Γόριο ήταν λίγο πιο. Ήταν ο άγριο τη υπόθεση. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το Gorilla το 3 ήταν πολύ δυνατό, ρε φίλε. Γιατί... Πολύ καλό. Πολύ και, καλό. Και για Game Boy τώρα, όχι μαλακή. Ναι, και τώρα που το φέρνω στο μυαλό μου, ξέρει, θα το έπαιζα και τώρα αν καθόμουν. Ρε, παίζει ζωντάνε τα αυτά. Ναι. Παίζει ζωντάνε τα αυτά. Και εγώ καμιά φορά βάζω γιατί θέλω να πάρω κάποιες φορές πλάνα. Μπορεί να έχει. Ναι, και το βάζει να παίξει. Και λίγο. Το βάζω να παίξω λίγο και για, να, για να. Και κολλά, ρε φίλε. Ναι, 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 μπορώ ναι, να το πα και μέχρι το τέλος αυτό το πράγμα. Ή καμιά φορά μπορώ να κάτσω να καθαρίσω τα Game Boy. Γιατί έχω 2-3 Game Boy. Για να μην χαλάσουν γιατί κρίμα είναι. Κάθομαι και τα καθαρίζω. Και λέω κάτσε να βάλω μια κασέτα να δω τι δουλεύει. Και άμα πέσω σε κάνα Mario 6 Golden Coins ή σε κάνα Wario που το έχω κι αυτό και ξεκινήσω, σκαλώνω. Μπορώ να κάτσω να παίξω. Να σου πω κάτι, αυτό που κάναμε παλιά τότε στο. Που φυσάει. Που φυσάγαμε, ναι, είχε νόημα. Θα σου πω τι γίνεται. Δεν είναι σωστό. Πεθαίναμε, δηλαδή πάθαινε. Ναι, είχε νόημα, έπαιζε. Γιατί έπαιζε όμως. Γιατί την ώρα που φύσαγε εσύ προκαλούσε υγρασία εσωτερικά. Ναι. Η υγρασία αυτή καθόταν πάνω στα. Στην πλακέτα, στην πλακέτα τη κασέτα, εκεί που ήταν οι υποδοχές. Και με το που το έβαζες, έπιανε. Yeah. Απλά έπιανε. Αλλά δεν είχε νόημα να το κάνεις αυτό, γιατί τη χάλαγες μετά. Έπιανε υγρασία από μέσα. Κάποιες κασέτες πλέον δεν παίζουν λίγο αυτού του πράγματος. Δεν είναι σωστό αυτό που το κάναμε, αλλά όντως υπήρχε αποτέλεσμα. Γίνεται, γινόταν δηλαδή. Γιατί δεν παίζαν όμως. Γιατί δεν παίζανε. Yeah. Είχανε σκόνη, ρε φίλε, από την πολυκαιρία. Πιάνανε σκόνη, το έβαζες, το ξανάβαζες. Αν είχες μια μπατονέτα να τις καθάρισες καλά και να φυσήξεις και λίγο. Και φυσάγαμε και έτσι. Και έτσι. Αλλά είχε το νόημα. Και φύσαγες και την παιχνιδομηχανή. Ναι, άνοιγες και το Super Nintendo, σε θυμάμαι, εσένα που βάζεις το δάχτυλο να ανοίξουν τα πορτάκια για να φυσήξεις μέσα και να βάλεις την κασέτα. Εν τω μεταξύ, καταλαβαίνεις τι σου λέω τώρα, έτσι, έκανε επαφή. Το σάλιο που πέφτε πάνω και η υγρασία έκανε επαφή και έπαιζε. Ξεκινάει και έπαιζε. Γιατί κάνει κύκλωμα και μετά όμως. Μετά του γαμά τα πρέκια όμως ουσιαστικά, γιατί αρχίζει και καίγεται κιόλας με την ώρα. Έχει μπαταρίες, μην κοιτάς, άμα ήταν σε κανένα ρεύμα τίποτα και δούλευε με κανένα ρεύμα. Πήγαινε, ναι, χάλαγε. Οξυδώνεται. Οξυδώνεται, μπράβο. Αφού έμενε εκεί, δεν το καθαρίζει μετά με μια μπατονέτα. Ναι. Άντε και έκανε επαφή και έπαιζε, εγώ σου λέω. Το έβγαζε μετά ποτέ να κάνει την μπατονέτα να βγάλει την υγρασία από μέσα. Ποτέ. Πού να ξέρω. Είναι μερικές κασέτες. Έχω μια κασέτα, ας πούμε, που από το φύσιμα και από την υγρασία που δημιουργούσε. Ναι. Έχει οξυδωθεί τόσο πολύ. Έχει καεί μέχρι και το πλαστικό έχει χαλάσει, παιδί μου. Φαντάσου. Τη μαλακία κάναμε τότε. Και εγώ θυμάμαι, σου είπα και τον GoldenEye που σου ανέφερα πριν, ότι ξέρεις, από το βάλε, βγάλε, βάλε, βγάλε, με το άφηνε στην κασέτα, δηλαδή την αλείωνε πάνω, το πλαστικό της. Ναι, ρε. Αφού και το αυτοκόλλητο. Το αυτοκόλλητο καλά, σύστημα, δεν υπάρχει. Ναι. Δεν βλέπεις τι είναι. Δεν καταλαβαίνεις. Άμα δεν το βγάλεις τελείως για να δεις και το υπόλοιπο. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, πήγαν αυτά τα προβλήματα με τις κασέτες, υπήρχαν. Κάτι που δεν υπήρχε με το CD, ρε φίλε, μετά που βγήκε, δηλαδή ήταν εξυπηρέτηση το CD μας. Ναι, και τα CD λίγο θυμάμαι, τα βάζαμε, τα ξαναβγάζαμε καμιά φορά. Ήταν που κόλλαγε το λογισμικό της κονσόλας. Δεν ήταν κάτι δηλαδή, κάποιο μπαγκάρισμα. Ή το ματάκι, τάκλανε. Άλλο να στα κλάσει το ματάκι. Ξέρεις ότι τα έχει κλάσει το ματάκι. Δηλαδή εκεί πέρα είναι συγκεκριμένη δουλειά. Έχεις ένα ματάκι που διαβάζει CD. Αν το ματάκι πάθει ζημιά και σου γαμηθεί, δεν ξαναδιαβάζει. Δεν πάει να το φυσάς, δεν πάει να το χαϊδεύεις. Δεν θα παίξει. Θέλει αλλαγή το ματάκι. Πάει και τελείως. Που τα πλαστικά του πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω σε κάποια δόση χαλαρώνουν και κάποια ελαττήρια. Εντάξει, ρε φίλε, ανοχή είναι. Ναι, παίρνει ανοχή, οπότε πολύ χαλάει. Ναι, εντάξει, δεν ήταν. Βάζαμε και αντιγραφές μέσα, οι αντιγραφές για να τις διαβάσει. Ναι. Πήγαινε πάνω κάτω αυτό, σαν τρελό, γιατί έκανε παράκαμψη κάποια κεφάλαια, έτσι ώστε να παίξει το παιχνίδι. Του γαμούσες. Ή άλλοι, ξέρω εγώ, που λέγανε μου χάλασε το PlayStation. Και δεν είχαν βάλει αυτή τσιπάκι. Κοπανάγανε μια οδοντογλυφίδα, θυμάμαι, στο PlayStation και βάζανε τον demo με το που έδειχνε το logo. Νομίζω εκεί ήταν και με το που άνοιγε η μαύρη οθόνη. Αν θυμάσαι, έκανε του και έκανε αυτό το τρίγωνο. Ωραία. Και μετά άνοιγε. Το θυμάμαι λίγο αυτό. Ναι. Άνοιγε η μαύρη οθόνη που σου γράφει τα γράμματα. Τα πρόσεχε γιατί αυτό και αυτό, με επιληψία κτλ. Με το που έβαζε αυτή την οθόνη, τραβάγανε το CD, βάζανε ένα άλλο. Ξεκίναγε να παίξει το μενού του παιχνιδιού, του τραβάγανε, βάζανε πάλι τον demo. Ξανά, 2-3 φορές. Και έλεγε, μου χάλασε το PlayStation. Ναι, αφού το έχει γαμίσει τη μάνα, ρε φίλε. Γκάγκστερ, πρέπει να το έχει ξεσκίσει, ας πούμε. Δεν θα σου χαλάσει το PlayStation. Φεύγανε, τα βάζανε ανάποδα, αν θυμάσαι τα PlayStation. Ναι, αυτό το θυμάμαι. Ναι, για να παίζουν, για να πέσει κάτω το ματάκι. Γιατί το ματάκι του PlayStation είχε ένα πλαστικό πολύ λεπτό, το οποίο κράταγε δεξιά και ένα λεπτό. Για το ένα, λες τώρα. Για το ένα, ναι. Και κράταγε. Και αυτό τι γινότανε. Από το δούλεμα που έκανε, ιδιαίτερα με τις αντιγραφές, γιατί το κουράζαν πάρα πολύ. Έπεφτε. Κοβότανε σε κάποια δόση.
Ωραία. Και τι έκανες μετά, το βάζες ανάποδα για να αρχίσει να δουλεύει. Αυτό ήταν ο λόγος που το βάζες ανάποδα για να δουλέψει, ξέρω εγώ. Αυτό το θυμάμαι από ένα μαγαζί που είχαμε πάει, που ήταν αυτό που σου λέω δίπλα στο σχολείο. Ναι, 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 ναι. Όπου εκεί αυτός νίκιαζε με την ώρα τις κονσόλες. Και τη βλέπω και τη λέω δεν παίζει εδώ. Αυτός ο Τσιόρας δεν μας έκανε και αντιγραφές τότε. Έκανε αντιγραφές. Μα είχε άλλο μαγαζί όμως. Δεν είχε ένα. Είχε ένα στην Τζον Κένεντι. Στην Τζον Κένεντι αυτό. Ναι, δεν είχε και δεύτερο. Είχε και ένα πιο πίσω που ήταν οι κοτοπουλάδε. Κοτοπουλάδε, όχι κοτονοστιμιέ. Ναι, ναι, μέσα ναι, ναι. στι κοτονοστιμιέ. Εκεί. Στι παλιέ κοτονοστιμιέ όμω. Έτσι. Ναι. Μέσα εκεί πηγαίναμε και παίζαμε. Και άμα ήθελε και αντιγραφή. Είχε, θυμάμαι, όλε τι κονσόλε. Είχε Mega Drive, είχε Super NES, είχε. Σάτουρν. Τότε το Σάτουρν μεγάλη υπόθεση. Δεν πήραμε Σάτουρν, φίλε. Όλοι διαλέξαμε PlayStation. Αν μου φαίνεται πιο κονσόλα το Σάτουρν, δηλαδή. Αυτό. Που δεν το έχω πει ποτέ, είναι ότι το Saturn μου φαινόταν αληθινό μηχάνημα. Ναι, 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 το ναι. PlayStation ήταν ψευτικούλη, ήταν κάπως το δίπλα στο Saturn. Ήτανε, δηλαδή σου γέμιζε, μπούγιο. Ναι, ήταν σαν να παίρνεις ένα ακριβό βίντεο. Δεν είχε κανένα καλό παιχνίδι αυτό. Το Saturn. Ναι. Δεν είχα. Ρε φίλε, εγώ θυμάμαι πήγαινα σε ένα φιλαράκι, τον Γιώργο, τον Ντούντα. Ένα εκεί. Απέναντι σε μένα, ναι. Ναι. Αυτό το παλικάρι. Είχε, μόνο αυτό είχε Saturn από, ναι. από όλο τον κόσμο. Μα και εγώ αναγκάστηκα να πάω PlayStation γιατί δεν είχε κανεί Saturn. Λέω τι να πάρω, να παίζω μόνο μου και να μου παίρνει ο πατέρα μου μια, ναι, ναι. ένα παιχνίδι το τρίχρονο, α πούμε. Και πήρα και εγώ PlayStation. Και πηγαίναμε σε αυτόν όμω για να το δούμε. Εγώ ήθελα να δω τι ναι. είναι το Saturn. Και είχα ψηθεί από αυτόν να πάρω Saturn στην αρχή και μετά μου λέει ο πολιτή. Προσπαθώ να θυμηθώ ένα παιχνίδι που έπαιζε. World Wide Soccer είχε. Ναι. Resident Evil 1. Αυτά ναι. τα δύο είχα παίξει στο Saturn. Είχε κανένα. Πες το με ραλάκια και τέτοια. Είχε ρε φίλε το κλασικό, το Σεγκαράλι. Ναι. Προφανώς δεν το είχε. Εγώ δεν το είχα δει σε αυτό. Ναι. Ναι. Αλλά αυτό που θυμάμαι που και εγώ ήμασταν, γιατί πηγαίναμε σπίτι του. Ξεκινάει Σαββατοκύριακο τώρα και βλέπαμε τα παιδικά όσο βλέπαμε μέχρι τις 11 η ώρα και μετά ραντεβού στο σπίτι του να πηγαίνουμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν είχε έρθει ποτέ εσύ. Όχι. Και καθόμασταν και λιώναμε στο ποδοσφαιράκι. Εντάξει, δεν μου άρεσε ένα ποδοσφαιράκι, αλλά λέω αφού παίζω τώρα video games. Γενικώ τα αθλητικά δεν τα πήγαινα καλά εγώ ποτέ. Ραλάκι θα έπαιζα. Ραλάκι θα έπαιζα, ναι, ναι. ναι. Αλλά ούτε σκι. Τα NBA Jam και αυτά δεν τα είχα. NBA Jam. Πώ τα λένε, Ολυμπιακού αγώνε χειμερινού, yeah. Ολυμπιακού αγώνε κανονικού. Δεν ξέρω πού βρίσκανε ευχαρίστηση σε αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Όχι, γι' αυτό και μου έκανε περίεργο που μου άρεσε το manager. Γιατί δεν μου αρέσανε τα. Το manager είναι στατιστικά, είναι άλλο πράγμα, ρε φίλε. Είναι strategy. Είναι στρατηγική, είναι ναι, τελείως ναι, διαφορετική ναι, ναι. η κατάσταση εκεί πέρα. Βλέπεις και μετά για την ομάδα που παίζει, κερδίζεις. Μπαίνεις στο τρυπάκι, λες δεν κέρδισα. Ναι, να δω τι πρέπει να κάνω. Αλλάζεις, πρέπει να, ναι, ναι, έχει το budget το οποίο πρέπει ναι. να κρατήσεις και να μην το χαλάσεις. Πάντα μου άρεσαν μόνο οι μεταγραφές. Δηλαδή ούτε ήθελα να φτιάχνω συστήματα μετά που τα αλλάξανε. Ναι. Κάνε tactics, προπονήσεις. Και μετά πώς, άμα δεν σ' αρέσανε, μου έλεγαν εντάξει. Όχι. Μετά το championship manager, ξέρω εγώ, εξελισσόμενο έγινε football. Νομίζω από το 2002 και μετά έγινε football, γιατί κάτι είχαν θέματα. Και μετά άρχισαν, ξέρεις, και όλο προσθέταν κάτι. Προσθέταν προπόνηση. Έπρεπε να κάνεις tactics προπόνηση, tactics αγώνα. Μετά να κάνεις, να μιλάς στους παίκτες να είναι ευχαριστημένοι. Μην είναι... Ναι. Α, πρέπει να κάνεις και τέτοια. Ναι, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Μην είναι τσαντισμένοι και γιατί δεν παίξανε και κάτι τέτοια. Τα οποία ναι. εγώ τα βαριόμουν, δεν ήθελα. Ο Σταμάτης μου τα λέγει ότι τσακώνεσαι και με παίκτη. Μπορεί να σου φύγει παίκτη, άμα δεν του φέρνει καλά. Μεταγραφή και τέτοια. Εγώ πάντα κοίταζα χειμερινή μεταγραφική περίοδο, καλοκαιρινή και μετά δώσ' του, τα έπαιζα. Τέλος. Κατάλαβα. Εντάξει, εγώ δεν είμαι της φάσης αυτής, δεν ήμουν ποτέ τέλος πάντων. Πάμε στο επόμενο. Ναι, πάμε. Τρεις ώρες θα βγει το βίντεο, δεν βλέπω τη δουλειά. Πόση ώρα είναι γράφω. Δεν πειράζει, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Να με ψάχνει η γυναίκα. Και εμένα, έχω αναπάτητη στο λάδο. Θα δείξει. Θα πάμε λίγο πιο σύντομα αυτά. Λοιπόν, Pokémon. Pokémon, ε. Pokémon, στο Color. Ποτέ όμως. Pokémon στο Color. Ρε φίλε, δεν ήταν, επειδή έπαιζε Pokémon, δεν ήταν ωραία. Κασέτα που την είχα κάνει επιλογή, ήταν κασέτα που μου την είχε φέρει η θεία. Ναι. Οπότε θα την έπαιζα, τι θα έκανα. Να δεις και τι είναι. Ναι. Okay. Και μετά κόλλησα. Τώρα εντάξει, θα κάνω λίγο τουρλουμπόκι. Δεν πειράζει, κάντο. Κόλλησα γιατί με το Pokémon στο Stadium. Νομίζω στο Nintendo 64, αν δεν κάνω λάθος. Το είχε πάρει ο αδερφός μου, ο οποίος ήταν λίγο έτσι φαν Pokémon και πάντα. Τι ναι. θυμάμαι, μου έδωσε ένα Game Boy, μου είχε δώσει κάτι κασέτες Game Boy, δεν θυμάμαι τι. Και λέει τα Pokémon δεν τα παίρνετε. Δηλαδή είχε Pokémon για το Game Boy, το παλιό, το Fat, το Gri, το Tuvlo. Είχε Pokémon και για το Color, είχε Pokémon και για το Advance. Και λέει τις κασέτες Pokémon δεν τις ακουμπάτε. Δεν τις παίρνετε. Ναι. Δηλαδή πάρτα μου λέει όλα, Μάκη. Δεν ήταν κανένα καούγκαλο ο αδερφός, μπορούσα να συνοηθώ. Γιατί του είπε εσύ θα του τα χαρίσω. Α, ωραία, πάρτα όλα τις Pokémon τις ακουμπάτε, θυμάμαι. Ο αδερφός ήταν πολύ φανατικός με τα Pokémon. Ήταν πολύ. Και τότε με είχε βάλει και στο τρυπάκι του Stadium και το ψηλό έπαιζα. Τι είναι αυτό το Stadium, για εξήγησε μας λίγο. Είχε και, ξέρεις, το κλασικό ρε παιδί μου, μάζευες Pokémon και τα λοιπά, αλλά είχε και μάχες. Έπαιζες. Οπότε εντάξει, ήταν λίγο έτσι ενδιαφέρον, αλλά
Εντάξει, δεν διαφωνώ. Χαζό. Εγώ δεν έβρισκα ποτέ ενδιαφέρον, αλλά εσύ ναι. Προφανώς είχες κολλήσει. Κάπου βρήκες μια ομορφιά. Τα Pokémon πρώτα ήταν παιχνίδι, μετά γίνανε καρτούν. Ναι, λοιπόν, να ξέρεις. Θα σου πω τώρα, άκου. Είμαι ταξίδι με τη δουλειά στο... και έχω πάει περίπου ένα δίμηνο εξωτερικό. Ινδονησία, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη. Και τότε ήταν που είχε βγει το Pokémon στο κινητό, το Go. Ναι. Που είχαμε, που είχαμε κολλήσει όλοι. Και είμαι στο 9 η ώρα το πρωί, τρώω πρωινό στην Ινδονησία, στο ξενοδοχείο και μαζεύω Pokémon, δηλαδή τρώω και έχω και το κινητό και μαζεύω, προσπαθώ να πιάσω Pokémon. Ναι. Γιατί εκεί πέρα τώρα, ρε παιδί μου, είχε Pokémon τα οποία δεν τα είχαμε εμείς εδώ. Ναι, ναι. Και λέω ευκαιρία τώρα, αφού ήρθα εδώ θα το... Με το Pokémon Go και εγώ είχα κολλήσει, αλλά ξέρεις που είχα κολλήσει, να τα μαζέψω. Όχι να παίξω, ναι, μάχη, γιατί κάνανε και μάχη. Είχα, και εγώ δεν είχα μάχη. Δεν είχα ποτέ. Είχα και εγώ το κόλλημα να τα μαζεύω. Ναι, ήταν δηλαδή σαν άλμπουμ, σαν ένα ψηφιακό άλμπουμ όπου έβρισκα. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα χακάρει το κινητό με κάτι μαλακίες που. Όχι, χακάρει το κινητό. Είχα βάλει μια εφαρμογή με ένα VPN, χάκαρε το παιχνίδι. Ουσιαστικά χάκαρε την IP σου, ρε παιδί. Την IP που είσαι. Ναι, και έβλεπε, με έδειχνε, ξέρω εγώ, στη Νέα Υόρκη. Είχα μάθει ότι είχε αυτά τα Pokémon. Και έβαζα το χάρτη ότι είμαι στη Νέα Υόρκη και με πέταγε εκεί και προχώραγα κανονικά. Ναι. Για να μαζέψει Pokémon τα οποία δεν τα είχαμε εδώ και δεν πρόκειται να τα είχαμε ποτέ. Ναι, και έτσι τα είχα μαζέψει όλα μετά του εξωτερικού. Αλλά ναι, στις Φιλιππίνες όταν είσαι, τώρα είναι μεγάλη ευκαιρία. Μπορείς να κινηθείς με τους δρόμους εκεί πέρα. Μιλάμε για. Τότε δεν είχα ίντερνετ. Δεν ήταν όπως τώρα, ξέρεις, που μπορούσες να έχεις ίντερνετ. Ήταν πιο περιορισμένο, γιατί πάει μια δεκαετία τουλάχιστον που είχα πάει. Και ξέρεις, μάζευα. Όχι μια δεκαετία. Το 17 είχα πάει. Μαλάκα, τρία χρόνια κάηκα πολύ άσχημα εγώ με το Pokémon. Ή τρία χρόνια ή δύο χρόνια. Ναι, 17 ήταν νομίζω. Μετά κάποια στιγμή. Λίγο πριν ανοίξουμε το κανάλι εδώ. Το σβήνω τελείως. Το ξανακατεβάζω. Είχα το λογαριασμό μου, ρε παιδί, με βγάζει πάλι όπως ήμουνα. Έπαιξα 2-3 μήνες πάλι ψιλοκάψιμο. Τώρα ήμουν πάνω στη μηχανή, ξέρεις, έχω βάσει στη μηχανή. Ναι, ρε μαλάκα, το έχω κάνει. Και πέρναγα τους δρόμους και μάζευα, λέω, θα σκοτωθώ, λέω, πουθενά. Λέω, θα σκοτώσω και κανέναν άνθρωπο και δεν θα φταίει. Αυτό το έκανα εγώ στα μάξι, είχα βάσει στα μάξι, ανοιχτό, ανοιχτή εφαρμογή του Pokémon. Και όταν. Μαλάκα. Αλάρμ δεξιά. Δεν πιάσα το μπουρδέλο. Μα λέγανε τι κόλλημα είχα φάει κι εγώ. Αλλά μιλάμε τώρα, εντάξει, επικίνδυνο. Είχαν σκοτωθεί πολύ, έτσι. Ναι, είχαν σκοτωθεί. Αφού σου λέγε, ρε, είχε μετά σε μια δόση. Προσέξε το περιβάλλον, κάνει update. Το περιβάλλον, το χώρο και κάτι τέτοιο. Ναι, και μου λέει, πας πολύ γρήγορα, πας. Λέει, μήπως είσαι μέσα σε αμάξι, οδηγάς εσύ. Ναι, δεν σ' άφηνε. Στο κόβε. Πάτα λέει αν είσαι συνεπιβάτης. Και ξέρω εγώ, σε τέτοια φάση. Δεν σ' άφηνε να. Δεν σου βγάζε βασικά Pokémon, δεν σου δείχνει τίποτα. Σου δείχνει μόνο το χάρτη. Ναι, μόνο το χάρτη σου δείχνει. Ναι, είχα κάνει και εγώ τις μαλακίες με τον Pokémon Go, ρε φίλε. Είχα κάνει και εγώ τις μαλακίες. Όταν σου λέω κάηκα δύο χρόνια τουλάχιστον, πάω στον αδερφό μου να τον επισκεφτώ τώρα, ο οποίος δούλευε στις Πέτσες, μάγειρας. Ναι. Ωραία. Μου λέει το βράδυ θα πιούμε ποτάκι. 12 η ώρα τώρα τελειώνω, μου λέει, κλείνω και αυτά. Μία η ώρα, μία μισή έχω κάτσει εγώ στο. Από τις 8 τώρα αυτό το βιολί. Από τις 8. Και μαζεύω Pokémon στο λιμάνι, γιατί πετάει κάτι σπάνια και να έχω καεί και να μου λέει μαλάκα θα πάμε για μπύρα. Έχει πάει μία η ώρα, έχω σκολλήσει από τις 12. Τώρα μισό λεπτό το πετάει, του λέω. Και να πηγαίνω πάνω κάτω. Ρε φίλε, πολύ. Ρε φίλε, κάηκα κι εγώ, ναι. Πολύ κάψιμο η μαλακή αυτή. Α, μισέτα. Στο Φλίσβο πήγαινα. Υπάρχει ακόμα. Παίζουν ακόμα. Δεν ξέρω. Πάντως εκείνη τη φάση φρενίτιδα ήταν δικαιολογημένη. Δηλαδή και εγώ πήγαινα, θυμάμαι, στο Φλίσβο, στα καλά καθούμενα, με το Γότσι. Και του λέω εγώ τι πάμε να μαζέψουμε Pokémon. Φύγαμε, μου λέει αυτό. Και στην αποστολή. Και στην πλατεία, εμείς ο Περιστέρι είχε πολλά. Ναι. Έβγαζε. Όπου είχε πλατεία, κεντρικό μέρος και μαζευότανε και κόσμος. Βγήκαν όλοι από τα σπίτια του στο τρέφι. Και βλέπεις όλο τον κόσμο τέτοιο με τα κινητά. Οι γερόντι είχαν πάθει πλάκα σου. Λέει τι κάνουνε, μαλάκα. Υπνοτισμένοι είναι. Ο Χριστός και η Παναγία. Καλά στο Φλίσβο. Έδειχνε και ειδήσει τα μεγαλοποιούσε. Και έβλεπε στο Φλίσβο τώρα κανένα ζευγάρι ηλικιωμένο. Δεν τρέπεσε λιγάκι. Πώς δεν είχε πέσει κανένας μέσα. Γαμίστε κάτι τέτοια που λέγανε. Βρείτε καμιά κόμενα να γαμίσετε κάτι τέτοια τώρα. Και τους έβλεπα εγώ. Η Φωτεινή από πίσω το μεταξύ της έχω βγάλει την Παναγία. Μου λέγε τι θα γίνει με αυτή τη δουλειά. Της λέω πάμε, βόλτα δεν ήθελες. Πάμε. Πήγαινα Φλίσβο, πήγαινα σε κάτι καφετέρια πιο πέρα από το Φλίσβο. Εκεί που μένει ο άλλος. Πανόραμα. Στη Βούλα. Α, στη Βούλα. Ναι. Σε κάτι καφετέρια έβρισκα κάτι. Αυτά που είχε τα παραλιακά. Ναι, κάτι παραλιακά. Ψηλά εκεί πέρα τα παραλιακά. Αυτά είχαν γαμό τα Pokémon εκεί πέρα. Και την πήγαινα και εν τω μεταξύ δεν μιλάγαμε. Γιατί εγώ ασχολιόμουν με μαλακία. Μαλακία, εντάξει. Μετά στο τέλος κατέβασε και αυτή την εφορμή και κυνηγάει και αυτή. Και τη έλεγα θα κατεβάζουμε, θα παίρνει την πλάτη, θα κάνουμε τράμπα. Άμα βρει κανένα σπάνιο. Μαλακά, ναι, είχα κολλήσει άσχημα. Είχα κολλήσει άσχημα και είχα βάλει πολύ κόσμο στο τρυπάκι και του χρησιμοποιούσα. Ναι, θυμάμαι το. Θυμάμαι που καταρχήν γύρναγε έξω, δεν είχε να κάνει. Όχι. Ξέρω, εγώ έχω καμιά ώρα κενό. Ναι. Γύρναγε στα στενά γύρω-γύρω. Ναι, μαλακά, τον αρχίδα. Που όπω σου λέω, έφτανα εγάλεο, ρε μαλακά, με τα πόδια. Έφτανα εγάλεο στι καυτέρειε κάτω. Με τα πόδια.
Για να κυνηγήσω Pokémon. Στο ΤΕΙ, από εκεί. Ναι. Θα έχει εκεί. Είχε, είχε, τη σπουδάζα γινόταν. Εκεί, πώς το λένε, το ΕΑΚ δεν είναι. Πώς το λένε. Στα ΤΕΙ, ναι, ναι. Το ΕΑΚ, που είχε ένα γήπεδο ΕΑΚ, εκεί ναι, πέρα ναι, ναι, και είναι και τα άλλα, τα ΤΕΙ εκεί, ναι. Μας πηγαίνει εκδρομή στο. Ναι, μπράβο. Που παίζαμε μπασκέτες και στο γήπεδο εκεί πέρα. Στο γυμνάσιο πηγαίναμε εκεί πέρα. Γυμνάσιο, στο δημοτικό. Στο δημοτικό πηγαίναμε μπασκέτες κάτω στο άλλο. Α, πηγαίναμε στην ΑΕΚ. Εκεί που μεγάλωσε ο Τσουβέλλας. Ναι, εκεί ήταν η γήπεδο. Και στη λαϊκή που κάνει τη λαϊκή. Μπράβο, εκεί πέρα πηγαίνει. Άντε, ρε. Εκεί πέρα έμενε αυτό, εκεί πέρα πηγαίναμε και εμεί εκδρομή. Που κάνει τη λαϊκή. Αυτό στη ηλικία είναι. Πιο μικρό είναι. Φίλε... Όχι, πιο μεγάλο είναι ο Τσουβέλλας. Μεγάλο. 46 είναι. Πόσο είναι, 45. Αλήθεια. Μεγάλο. 43, 44, κάπου εκεί είναι. Ο τέτοιο είχα δει ότι είναι 84 ο ηλικία μα. Ο... Το Φόσκολο τον θυμάσαι. Ναι, ρε, πώς... Ωραία, ο Φόσκολο είναι πιο μεγάλο από εμά, δεν είναι. Είναι. Λίγο. Λίγο. Ναι. Όταν λέμε πιο μεγάλο τώρα, μιλάμε για. 4 χρόνια πες. Ναι. Ίδια ηλικία με το Φόσκολο. Ναι. Μάλιστα. Παίρνουμε κανένα διάλειμμα. Ναι. Έλα. Γράφω βίντεο με τον Κώστα. Α, έχει εσύ για το σπίτι. Ναι, δεν είμαι στο σπίτι. Πού είσαι? Είμαι στο... Τι να σου λέω τώρα. Γεια σου, Φωφό. Στο εργοστάσιο. Ναι, σε χαιρετάει ο Κώστας. Επίσης. Γεια σου, είπε. Ο Θόδωρας. Ο Θόδωρας έχει φύγει, μας έχει αφήσει το στούντιο εδώ αμανάτι και εμείς γράφουμε εδώ, λέμε τα δικά μας τώρα. Ωραίος ο παίκτης. Ναι. Ναι, ρε, δεν μας αντέχει. Τι να κάνει, λέει πριν τις δύο. Εν τω μεταξύ, εμείς έτσι όπως το πάμε εδώ πέρα το βίντεο και όσα έχουμε να πούμε, τα έχουμε μαζεμένα, δεν βλέπουμε να τελειώνουμε. Να μας βαρεθούν, εντάξει, πρέπει να το μαζέψουμε. Ναι, κατάλαβα, το χρόνο θα έρθει. Ναι. Απλά κλείσε τώρα για να τελειώνουμε εδώ πέρα να δούμε τι γίνεται και θα σε πάρω εγώ όταν τελειώσω, ναι. Κατάλαβα το χρόνο, γεια. Έλα, τουλάχιστον σε ξέρει, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Τουλάχιστον σε ξέρει. Δεν είχα ποτέ με τη Φωτεινή. Σημαντικό αυτό. Δεν μου έχει πει ποτέ. Ένα χόμπι έχω, το ξέρει. Εντάξει, ναι. Δηλαδή, όταν μου λέει κάτι, εκεί είμαι εγώ. Ναι. Δηλαδή, άμα μου πει Παρασκευή που έχω live stream, ναι. Έχουμε αυτό και πρέπει να γίνει αυτό, τη λέω εντάξει, άκυρο το live stream. Που δεν με αφήνει να τα κυρώσω. Συνήθως ναι. Μου λέει ένα πράγμα κάνει. Α, το κάντο. Ναι. Καταλαβες. Εντάξει, σημαντικό να υπάρχει κατανόηση. Ναι, ναι, ναι. Ποτέ δεν έχω παράπονο με αυτά. Και μια φορά που. Επειδή μου έχει πει κανένα δύο φορές, ρε, εσύ, άστο, μην το κάνεις τώρα, μην πας εκεί και κάνεις βίντεο, ξέρω εγώ. Και το συζητάγαμε και μου λέει, σου έχω πει, μου λέει κανένα δύο φορές, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν. Και του λέω, δεν μου έχει πει ποτέ. Δεν ναι, αισθάνομαι ναι, ότι ναι, μου έχει πει κάτι. Ναι. Δηλαδή, σε σχέση με. Είναι. Γι' αυτό και έχει αντέξει το χρόνο τώρα, έχει σχέση, έτσι. Ναι. Καταλαβαίνουμε ένα τον άλλο. Και εγώ την καταλαβαίνω, ρε, παιδί μου, σε μερικά πράγματα που κάνει. Και όσο μεγαλώνουμε, γινόμαστε και πιο δύσκολοι. Ναι. Και είναι σημαντικό να υπάρχει αυτό το πράγμα. Mm. Ναι, εντάξει, άμα δεν έχεις κατανόηση, Κώστα. Έχουμε άλλες γκρίνιες, βέβαια. Για το ότι μην πατάς στο μπάνιο. Καλά, μωρέ, εντάξει. Αυτές τις μαλακίες δεν τις μπορώ, αλλά εντάξει, αυτές είναι το μηδαμινό. Είναι το τελευταίο. Ξέρεις, έχουν, εγώ τα βλέπω και λίγο σαν πλάκα αυτά. Έχουν και λίγο τη φάση τους. Έχει, ρε φίλε, ναι. Αλλά όταν εγώ αρχίζω και γελάω, με βρεις μετά. Μπορεί να κάνω και κάποια επίτηδες, ξέρεις, για να. Έτσι, για να τσιτώσει. Να υπάρχει. Άμα με βλέπει να γελάω, την πιάνω τα νεύρα τη. Την πιάνω τα νεύρα τη. Γελάς! Ναι, γελάω. Τι λέω, τι να κάνω. Αφού μου λες γιατί πάτησα από την πανιέρα στο ναι. Πάτωμα και δεν έβαλα την παντόφλα στο κεφάλι. Ναι, γιατί την περνάς για τρελή μετά. Πάει εκεί. Ρε φίλε, δεν φταίω εγώ. Αυτή το κάνει. Εσύ το βλέπεις, ξέρεις, μηδαμινό, γι' αυτή είναι το 10. Ναι, επειδή. Το άβατο, δεν πρέπει να γίνει ποτέ. Ναι, τώρα εντάξει, νομίζω μερικά είναι και μαλακίες που κάνουν τώρα. Βάλτε τ' άλλον έτσι. Δεν, ναι. Δεν υπάρχει επαφή σε αυτά που σου λένε μερικές φορές. Μου λέει, μην βάζεις τα παπούτσια μέσα στο σπίτι να περπατάς με τις παντόφλες. Λοιπόν, ωραία. Θα σου πω τώρα με αυτό. Και μετά μου λέει, όχι, τις παντόφλες πάνω στο χαλί. Τι θα γίνει, ρε, τη λέω. Ναι. Δηλαδή με βγάζεις, θα τα βάζω τα παπούτσια. Ωραία, τα βγάζω έξω. Έχεις δίκιο. Βάζω παντόφλες. Ναι. Μη μου λες τώρα να μην πατάω με τις παντόφλες. Λοιπόν, εγώ στη. Τι θέμα έχουμε πιάσει τώρα, τέλος πάντων. Γαμισέτα. Εντάξει. Εγώ στη μάνα μου ποτέ δεν είχαμε, ρε παιδί μου. Μπαίναμε τα παπούτσια μέσα. Δεν το είχαμε αυτό το θέμα. Όταν μετακόμισα και πήγα μόνος μου και ξεκίνησα να το κάνω, τώρα τι να σου πω, πάω επίσκεψη. Και σου έρχεται να τα βγάλεις. Και δεν μπορώ να μπω μέσα στο σπίτι με τα παπούτσια γιατί αισθάνομαι ότι του λερώνω το χώρο του άλλου. Ναι, ναι, και εγώ το παθαίνω τώρα αυτό. Δηλαδή πάω. Εγώ κατευθείαν πάω στο φίλο μου τον Νίκο που έχει το κανάλι το Console Hunter που σου λέω. Ναι, ναι. Αυτός έχει και ένα παιδάκι όπου εντάξει μέσα πρέπει να προσέξει ναι, λιγάκι. Με το που μέσα το πήγαμε 3 άτομα εκεί πέρα θυμάμαι. Ναι. Ο πρώτος ήμουνα εγώ που ήρθα με το που μπαίνει, ανοίγει την πόρτα, με βλέπει και βγάζει το. Μου λέει κατευθείαν επί τόπου χωρίς να σου πω τίποτα. Μου λέει, του λέω. Μπορεί να δεν ξέρω, με έχει βάλει η γυναίκα μου, του λέω στο τρυπάκι και το έχω συνηθίσει έτσι, του λέω. Ναι. Τέλος πάντων. Πάμε παρακατώ. Πάμε, ναι, τώρα ούτε ξέρω που έχουμε μείνει. Είπες Pokémon τώρα. Είπες ναι, Pokémon. Είπαμε το Pokémon και σου έβαλε και το Pokémon το Stadium μέσα ναι. Από το 64. Αλλά βέβαια εμείς αναπτύξαμε εδώ το θέμα του Pokémon Go και ό,τι κάναμε. Ναι, τώρα μπήκαμε σε Pokémon Go. Τέλος πάντων, προχωράμε.
Θα σου πω για Super Mario 64. Ναι. Ναι. Το οποίο δεν ξέρω, ενώ εγώ δεν ήμουν πολύ του Μάριο. Μου έκανε κάτι, γιατί είχε αυτό το τρισδιάστατο, είχε το... Ήταν το τελειότερο τρισδιάστατο, ναι, για εκείνη την εποχή που κυκλοφόρησε. Η Nintendo με αυτό το παιχνίδι, πραγματικά, έδειξε σε όλη τη βιομηχανία πώς φτιάχνεις ένα 3D παιχνίδι. Και είδα που κάπου το έχεις αναφέρει πρόσφατα σε βιντεάκι, ναι, αυτό. Ναι, ναι, είναι από τα αγαπημένα μου. Ναι. Είναι από τα αγαπημένα μου. Είχα φτιάξει νομίζω ένα top 10 με Super Mario ή με το 10 της Nintendo. Nintendo. Ναι, ναι, ναι. Όπου, ναι ρε φίλε, εντάξει, ήταν το πρώτο που παίξα και χάζεψα πάρα πολύ δηλαδή. Και πόσο όμορφο φαινόταν εκείνη τη φάση και πώς το χειριζόσουνα. Και εγώ που δεν είχα υπομονή πολύ, ξέρεις, να το παίξω αυτό, το τερμάτισα. Ρε, ήταν καταπληκτικό. Ήταν καταπληκτικό. Ναι. Και θυμάμαι, αυτή ήταν και η ιστορία που είχα πει, που είχα ένα φίλο, ο αδερφός μου είχε ένα φίλο, ναι, ο οποίος δεν είχε PlayStation, είχε και Nintendo 64, αλλά επειδή είχε χακάρει του είχαν βάλει τσιπάκι στο PlayStation, έπαιρνε εκεί πέρα περισσότερα παιχνίδια και μπορούσε να πάρει. Τη Nintendo ήταν πιο ακριβά, λέγω ότι ήταν κασέτες. Και το είχε στην άκρη. Mm-hmm. Και είχαμε πιάσει την κουβέντα με αυτό το παιδί και μου λέει: θέλεις να στο φέρω να παίξεις, να το δεις. Ρε παιδί μου, έχω το Nintendo 64 και ένα άλλο. Το άλλο δεν είναι αυτό. Αυτό που είχε πει η μάνα του ότι δεν σας άφηνε να το πουλήσει. Ναι. Ναι, η κακομοίρα κι αυτή, γιατί νομίζω ότι θα μας κοροϊδεύε. Κάπως την είχε δει. Και μου το φέρνει. Και μου λέει: καλά, θα το παίξω όσο παίξω. Εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Ναι. Ήταν πολύ καλό παιδί αυτό. Και πολύ καλό φίλο του αδερφού μου. Βέβαια έχουν χαθεί τώρα τελευταία χρόνια. Ποιο αυτό που είχε το ψηλό, το θηρίο λίγο που ήταν. Όχι, όχι, δεν το ξέρει. Και εγώ τώρα μου διαφεύγει το όνομά του πάρα πολύ. Okay. Τέλος πάντων, και μου το αφήνει το παιδί, μου το άφησε κανένα μήνα, τερμάτισα. Και επειδή μου άρεσε τόσο πολύ, και λέω: άμα το κρατήσω, άμα το ψήσω να μου το πουλήσει. Δεν ξέρω πόσο το πουλάει, γιατί του πάω: παίζω μια τιμή και όσα θέλει, θα τα δώσω. Ναι. Να επενδύσω, να πάρω και άλλα παιχνίδια. Ναι. Γιατί τότε είχα αρχίσει και δούλευα και οικοδομή με τον πατέρα μου. Ήταν στα τελειώματα του PlayStation 1. Είχα κάνει, ναι, είχα τότε την ευχαίρεια να παίζω. Θυμάμαι τότε είχα πάρει και 5-6 αντιγραφές. Ο Μπάμπης είχε παίξει τη μία από τις 5-6 αντιγραφές που είχαμε τότε και έλεγε: μαλάκα, αυτό ήταν. Έγινε επιτέλους η πραγματικότητα των ηρών μου, λέει. Του λέω: τι. Να έχουμε παιχνίδια πολλά, ρε, επιτέλους. Oh. Είχαμε ένα δύο μου χάνει όλη την ώρα και είχαμε, μαλάκα, 5 αντιγραφές που είχα αγοράσει εγώ, 5 που μου είχε δώσει ο Γιάννης Ολιναρδάκης, 5 που μου είχε δώσει ο Ιάκωβος. Ξέρεις, είχαμε 15 παιχνίδια, τα οποία οι άλλοι δεν τα θέλανε γιατί ήταν και αντιγραφές στα αρχίδια τους. Και να παίξεις, να ευχαριστηθείς, να αλλάξεις, ρε, παιδί μου. Να μην παίξεις μόνο ένα, αυτό το μάπα που έχεις αγοράσει που σου τύχε. Ναι. Καταλαβαίνεις. Και ήταν. Οπότε έλεγα, εφόσον δούλευα και όλα αυτό, ότι είχα αρχίσει και ήμουν και στην οικοδομή και αυτά, λέω να το αγοράσω, να επενδύσω, να πάρω 2-3 παιχνιδάκια ακόμα. Να πάρω τον Golden Eye που ζήλευα από σένα, που ήταν καταπληκτικό. Παίζαμε και τετράδο, θυμάμαι. Να πάρω 2-3 παιχνίδια. Ποιος είχε τα χειριστήρια, εγώ είχα 2 χειριστήρια. Από πού τα παίρναμε τα άλλα 2? Δεν ξέρω, ρε μαλάκα. Δεν ξέρω πραγματικά. Και παίζαμε εγώ, εσύ, ο Στάμος. Ναι. Ποιος ερχόταν και ο Τεό. Και ο Θόδωρας ήταν. Θυμάμαι σε μια δόση. Που παίζαμε. Στο σπίτι μου ήταν αυτό. Ναι, μήπως είχε ο Ζέμπερι, ρε μαλάκα. Και αυτό είναι το 64. Θυμάμαι το Ζέμπερι στο σπίτι σου να παίζουμε. Και στο σπίτι του σταμάτησε, τον θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι τώρα. Θυμάμαι Golden Eye ότι είχαμε παίξει. Δεν τετραπλό, το θυμάμαι ότι παίζαμε τετραπλό. Δεν ήταν και κάτι ιδιαίτερο το τετραπλό του. Ψιλοχαζό ήταν. Τόσο ήταν η οθόνη. Ήταν τόσο. Προσπαθούσε να παίξει και να βγάλει άκρη σε αυτήν την οθόνη. Και θυμάμαι που τράβαγα εγώ όπως έπαιζε ο Θόδωρας, αν το θυμάσαι. Και επειδή ο Θεοδωρής ήταν πάντα σε θέση βολής, ήταν καλός, του τράβαγα το χειριστήριο και το πέταγα. Και έλεγε ρε! Και τον σκότωνα και μετά του παρεξηγιόταν αυτός. Και θυμάμαι ότι παίζαμε και το οποίο το έχω σημειώσει, το Mario Kart, ρε φίλε, το 64. Το Mario Kart ήταν. Που είχε πλάκα, ήταν πολύ, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Φοβερό. Και μόνος μου το έπαιζα και το ευχαριστιόμουν. Πέρναγα πίστες, χαζά έτσι και τα λοιπά. Ναι, τερματιζόταν κιόλας, θυμάμαι. Ναι, αλλά και στο. Να παίξουμε διπλό ή τετραπλό ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο, ναι. Βέβαια, εντάξει, τώρα τηλεοράσει 30 διάρες, ξέρω να χωρίζονται στη μέση. Γάμισε τα, ρε φίλε. Okay. Και εσύ είχες μια τηλεόραση, θυμάμαι, μικρούλα για δωμάτιο, ρε φίλε. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν είχα. Εσύ είχες. Κουτί, φαντάσου. Κουτί. Είχε ένα κουτάκι μικρό, το οποίο αυτό χωριζόταν. Δηλαδή, δεν ήταν που ήταν μικρή οθόνη. Γινόταν και άλλο πιο μικρή για να παίξει εκεί. Το διπλό μέτραγε στο Mario Kart που ήταν πάνω κάτω, ρε παιδί μου. Αλλά και πάλι ήταν τόσο στρετσαρισμένα για να στο χωρέσει να το δει που στραβωνόσουν, ρε φίλε. Και το Mario Kart, μαλάκα, να σου πω ότι είχε βγει και στο Super Nintendo, αλλά δημοτικότητα πολύ πήρε μετά το Nintendo 64. Μόλις βγήκε το Nintendo 64. Στο Super Nintendo δεν το θυμάμαι. Ναι, υπήρχε και στο Super Nintendo. Εγώ δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Το είδα δηλαδή μετά που ψάχνω με λόγω του καναλιού να βρίσκω πράγματα, να βλέπω το παρελθόν, τι έχει κυκλοφορήσει, τι έχει βγει. Και βλέπω. Και από έναν emulator που είχα κατεβάσει. Βλέπω Mario Kart, ας πούμε. Λέω στο Super Nintendo είχε βγει τέτοιο πράγμα. Κι όμως. Και τότε ήταν το Mario 64, εκεί πήρε μεγάλη δημοτικότητα και αυξήθηκε πάρα πολύ, ας πούμε,
η δημοτικότητά του, τέλος πάντων, για, και το μάθε ο κόσμος. Ναι. Και εγώ σε ένα μαλάκα που το είχα δει, είχα χαζέψει τότε. Γενικότερα με τον Nintendo 64, επειδή είχαν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στα 3D περιβάλλοντα. Ναι. Με το Nintendo 64 χάζεψα πάρα πολύ, παρόλο που έβλεπα και 3D περιβάλλοντα στο PlayStation 1. Αλλά στο Nintendo 64, ρε φίλε, ήταν αυτό που έπρεπε να είναι. Είχαν κάνει φοβερή δουλειά. Ναι. Ήταν εντυπωσιακό. Και ναι, είπαμε Mario Kart 64, GoldenEye. Καλά, GoldenEye, ναι. Τώρα νομίζω πήγε στο GoldenEye και μετά το πήγαμε επί της κουβέντας. Ναι. Αλλά και το GoldenEye ήταν πολύ, το είχα ξεφτυλίσει, μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό θυμάμαι, το έχεις τερματίσει, το παίζεις και στο χάρτη, θυμάμαι, τις πίστες, σιγά σιγά. Αυτό το παίζει ο πατέρας μετά, ρε. Ναι. Είχε κολλήσει ο πατέρας μου και το παίζει. Φαντάσου. Ό,τι να είναι. Ήταν όμως για την εποχή του, ο χειρισμός του ήταν τούμπανο. Απλά αυτό το θυμάμαι που δεν μπορούσα να συνηθίσω στο Nintendo 64 ήταν που έπρεπε να το πιάνει. Ενώ είχε τρία τέτοια. Ναι, ναι. Και έπρεπε να το πιάνει έτσι, ρε φίλε. Ναι. Και το άλλο να το αφήνει ελεύθερο. Και δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό. Γιατί δεν το βάλανε, λέω, το αναλογικό. Τώρα θα μου πει, δεν ξέρω. Τεχνολογία του τότε, κάτι σκεφτόντουσαν, ναι, τότε. Ναι. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Ήταν και το πρώτο που βάλετε αναλογικό, μετά το πήρανε και τα υπόλοιπα, έτσι, Nintendo. Η πρώτη που βάλε αναλογικό σε χειριστήριό της. Ναι. Μετά πήγαν οι υπόλοιποι και βάλανε. Βγήκε το DualShock μετά, ναι, γιατί είχε το Rumble Pack, ναι, να θυμάσαι. Ναι, 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 ναι. Είχε ένα χειριστήριο, ας πούμε, το Nintendo 64 που έβαζε όλο παραγλυκόμενα. Βάζουν DualShock, Rumble Pack, βγάζει και βλέπουν και τον αναλογικό, βγάζει η Sony μετά το DualShock με τους αναλογικούς, ξέρω εγώ. Έτσι σκάσαν οι εξελίξεις. Τι άλλο είχε βγάλει τότε με το χειριστήριο, δηλαδή είχε βγάλει αυτό που έτρεμε. Ναι, είχε βγάλει αυτό που έτρεμε, είχε τη memory card που την κούμπωνες, ναι, πάνω. Ναι. Έφαζε ένα καλό πράγμα, ναι, πάνω, το έκανες εξωγήινο. Και νομίζω υπήρχε και τρόπος, με third party όμως, να έχεις ασύρματο χειριστήριο, χωρίς καλώδιο. Μεταγενέστερα ή τότε. Μεταγενέστερα, κάποια third party εταιρεία. Εκτός και αν είχε γίνει αυτό, δεν θυμάμαι καλά, και είχε γίνει στο GameCube. Μπορεί να κάνω λάθος, τέλος πάντων. Ναι. Okay, δεν το έχω παίξει ποτέ GameCube. ήταν η φάση που έκανε τη μετάβαση και σταμάτησε να πάει. Ναι, μωρέ. Τώρα θα πάμε στο αγαπημένο Super NES. Ναι. Η αγαπημένη κονσόλα δηλαδή είναι πιο πολύ το Super NES. Μάλλον όχι, θα σε πάω στο Uncharted. Το οποίο το είπαμε και πριν, αλλά θα το βάλουμε τώρα, ναι, στο top 10 για να το έτσι κατηγοριοποιήσουμε λίγο. Τι σου θύμιζε, Indiana Jones και εσένα ή Tomb Raider? Ναι, Indiana Jones πιο πολύ. Indiana Jones πιο πολύ, Ναι. Και είχα παίξει και τα τρία πρώτα, αλλά πιο πολύ μου άρεσε το 2 και το 3, να σου πω την αλήθεια. Το 2 που ήταν στα βουνά, στα Ιμαλάια εκεί πάνω. Ναι. Αυτό ήταν καταπληκτικό. Ναι. Το 3 που ήταν στην έρημο με να μην είχε χαλάσει λιγάκι, θυμάμαι. Λόγω ότι είχε πολύ φίλερ και πολύ. Πολύ κουβεντολόι, ενώ το 2 ήταν, ρε φίλε, και εντυπωσιακό στο, ναι, τι σου έδειχνε. Ξεκινάει εκεί πέρα η σκηνή με το τρένο που πάνε. Με το τρένο. Ναι, μισέτα, ναι, που είναι τραυματισμένο και αυτά. Και μετά τα περιβάλλοντα εκεί στα βουνά είναι πάντα μαγευτικά. Παιχνιδάρα. Ωραίο το Uncharted. Και το σου λέω, το είχα ξαναπέξει και μετά που είχα χτυπήσει και τα λοιπά και ήμουν σπίτι, το είχα παίξει και τα τελείωσα πάλι. Α, δεν σου βγάζει Tomb Raider εσένα, όπως λένε οι περισσότεροι ότι είναι ο αρσενικός Lara Croft? Όχι, πιο πολύ τον Indiana Jones μου έκανε το στυλ. Ναι. Γιατί πολλοί τα συγκρίνανε. Ναι, 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 εντάξει, δεν το. Tomb Raider δεν πιστεύω ότι έχει στη λίστα, έχει. Το 2, θυμάμαι που κυριγόμασταν με το 2. Έχει, ναι, αλλά δεν το έχω. Δεν το έχω. Θυμάσαι τότε, ρε φίλε, ναι, που ήταν δύσκολο από τότε και δύσπεπτο στο χειρισμό του. Ο χειρισμός του με χάλαγε πάντα στο Tomb Raider. Ναι, γιατί μερικοί λένε τα καινούργια Tomb Raider, εμείς έχουμε μάθει τα παλιά και αυτά. Και εγώ δεν θυμάμαι το παλιά, λέω, ρε μαλάκα. Πεζόντουσαν εύκολα. Δηλαδή. Δύσκολο. Ναι. Και εγώ το έχω στο μυαλό μου έτσι, αυτό που είπες, δύσπεπτο, έτσι, ναι, όπως το πες. Μια μισέτα ήταν. Πάμε Super NES. Πάμε Super NES. Super Mario World. Ναι. Ναι. Super Mario World, ωραίο. Δεν είναι αγαπημένο μου, αλλά είναι πολύ καλό, ναι, εξαιρετικό. Μ' άρεσε πολύ. Και εγώ δεν το έχω μέσα, απλά στο λέω τώρα. Donkey Kong, ρε φίλε, τι να πούμε. Donkey Kong, το 2 είναι. Γιατί το 2 είναι καλύτερο, είναι η ιδέα. Θα σου πω, σε άκουγα και που το έλεγες ότι το 2 λόγω ότι είχε πιο πολύ έτσι αυτό, ανέβαινε η κοπελίτσα, η Dixie πάνω στον άλλον. Και collectables, είχε περισσότερα. Τα collectables, ναι. Πιο πολύ περιεχόμενο και το είχαν γεμίσει στο. Σωστά. Δηλαδή, ναι, είχε περισσότερο. Πιο γεμάτο, πολύ πιο γεμάτο. Άλλαζες χαρακτήρες, έπαιρνες εκεί κάτι παπαγάλους, κάτι προχώρα. Μπράβο, ναι. Που νομίζω γινόταν και στο 1 αυτό, αλλά όχι τόσο έντονα. Το ένα το έχω στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, σαν το.
Πάβα, η κορονίδα, ναι, έτσι. Ναι, ναι, δηλαδή ήταν αυτό που άλλαξε την οπτική μου τελείως. Ναι, εντάξει, το ένα ήταν και. Gameplay τρομερό. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, που συνεχίστηκε μετά. Ναι, ξέρεις, πάταγες τα κουμπιά και το βλέπετε, ρε παιδί μου. Αυτό που έκανες, δηλαδή γινόταν. Δεν ήταν όπως τα άλλα. Που... Αυτό. Είχαμε, ήταν από τα πρώτα παιχνίδια που είχε 100% απόκριση, ναι, σε αυτό που έβλεπες και έπαιζες. Ναι, αυτό, αυτό. Ήταν λίγο δύσκολο να το κάνεις τότε αυτό. Δεν ήταν και τόσο εύκολο. Πολλά παιχνίδια που θεωρούμε τώρα καλά και τα θυμόμαστε και νοσταλγούμε και λέμε τι παιχνιδάρα, ναι, ήταν αυτό. Είναι λόγω νοσταλγίας. Αν τα ξαναβάλεις τώρα, πολλά δεν παίζονται. Που θεωρείς εσύ τόπο, ας πούμε, έτσι. Ναι. Ο καθένας μας, τέλος πάντων. Και η εικόνα είχε τρομερά χρώματα. Μου άρεσαν, ναι, πολύ τα χρώματα. Αυτό είχε η κασέτα μέσα ένα δικό του τσιπάκι, ναι, το οποίο έδινε boost. Συν, δηλαδή με την κονσόλα, συν το τσιπάκι της κασέτας και έδινε αυτά τα γραφικά που έβλεπες τότε, γιατί ήταν δύσκολο να γίνουν αυτά. Δηλαδή πάταγε κάτω παιχνίδια του PlayStation, ξέρω εγώ. Του... Θυμάμαι, ναι, τα... ρε παιδί μου, τα έχω δει που τα λες. Δεν έχω την εμπειρία να μπορέσω να το αξιολογήσω, αλλά ήταν κάτι το τρομερό, ρε παιδί μου, για τότε. Κάτι μοναδικό, ναι. Ήταν, ρε φίλε. Αφού είχα έρθει, ναι, εγώ σπίτι να τα δω και είχα χαζέψει τότε. Που γίνεται και αράχνη σε μια δόση και αρχίζει, ναι, και παίρνει κάτι πράγματα. Ναι, 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 ναι. Γιατί μεταμορφωνότανε και είχε κάποιες έξτρα πίστες. Ξέρεις, όταν σε έβλεπα να το κάνεις review λίγο και να λες το δικά σου το αγαπημένα του Nintendo. Mm. Μπήκα, δηλαδή. Έψαχνα στο PC, λέω emulator. Έψαχνα να ψάξω το PC. Ναι, να μπάσκετ, μπόσκετ και το ξαναπαίξω λίγο, έτσι. Αλλά... Μπορεί να έρθω κάμια μέρα εγώ να στα κατεβάσω ή να σου φέρω έτοιμα τα δικά μου, να σε βάλω εκεί, ναι, πέρα και πότε σου έρχεται η όρεξη να βάζεις να παίζεις, ρε παιδί μου. Όσο εξηγήσω, ναι, πώς γίνεται, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο. Φαντάζομαι το κάνω εγώ που δεν ασχολούμαι. Αν και θέλω όμως joystick. Κανονικά θα βάζεις, θα κουμπώνεις, ναι, θα, ναι, κουμπώνεις το joystick. Έχω να σου δώσω με USB, joystick και Super NES. Θα το βάζεις και θα παίζεις και θα ασχολείσαι και δεν θα σε νοιάζει καθόλου. Θα τα παραμετροποιήσουμε κιόλα. Άστο, δεν θέλω. Λες να κολλήσεις, να καείς, γι' αυτό φοβάσαι. Φίλε, θα το παίξω τώρα. Δεν καμιά ωρίτσα παίξε, μα λέγανε. Αυτό το καμιά ωρίτσα φοβάμαι. Το κακό που έχω εγώ, ξέρεις ποιο είναι, ότι όποτε κάνει κάποιος μαζί μου μια κουβέντα ή βλέπει κάποιο βίντεο μου ή κάθεται και κάνει μια συζήτηση μαζί μου, ναι, αμέσως μετά, δηλαδή τις επόμενες ώρες, ψάχνει τρόπο να βρει. Με έβαλε στο τρυπάκι να κάτσω να παίξω. Ο Θόδωρος, ναι, πήγε εγώ PlayStation 4. Το θυμάμαι. Και τον κυνήγησε η γυναίκα του και το πούλησε αναγκαστικά. Το δηλαδή θυμάμαι, έφαγε κυνήγι. Θυμάμαι εκεί που λέγατε κάτι για παιχνίδια, κάτι. Ναι, δεν μπορούσε να καταλάβει. Θυμάσαι που δεν μπορούσε να καταλάβει. Γιατί παίζεις ακόμα, πώς γίνεται να παίζεις ακόμα, δεν μπορούσε να το χωρίσει στο μυαλό του. Του εξηγώ. Ναι. Τον βάζω στο τρυπάκι, πάει και αγοράζει PlayStation. Συνεννοείται και με τους άλλους φίλους του εκεί πέρα, κάτι ξαδέρφια του και πέρα. Νομίζω δεν είχε ακόμα το μικρό. Όχι. Ήταν στο κάτω σπίτι ακόμα. Ναι. Και έπαιζε. Μπράβο. Ό,τι ήταν ανάρθει ο μικρός, νομίζω. Ήταν ενδιάμεσα στην εγκυμοσύνη η γυναίκα του. Και πάει και συνεννοείται και με τα ξαδέρφια του και του δείχνει τη φάση και καίγονται. Και αρχίζει και του βάλε κατόχερο από ό,τι μου είχε πει η γυναίκα του και λέει τέρμα, μέχρι εδώ ήταν. Αγαπάμε, Βίκη. Παίρνω το μικρό και φεύγω. Του κάνει Βίκη, ξέρω εγώ τι του πέρε, φίλε. Κάτι θα του πέρε τώρα. Και τον κόλλησα. Δηλαδή πιστεύω ότι, ναι, αν συνεχίσω λίγο ακόμα και έρθω και σου κάνω και 2-3 καλές και σε βάλω στο κλίμα, νομίζω ότι. Είδες, πάντα σου λέω, ρε παιδί μου, θα περάσω να δούμε το VR, ξέρω εγώ τι μου είχες πει τώρα. Ναι. Κάτι μου είχες πει. Ναι, το καινούργιο το VR, σου είχα πει. Να έρθει να το δει. Ναι. Να δει την εξέλιξη, ρε παιδί μου. Ναι. Θα καούμε, δηλαδή. Μπορεί να κάτσουμε αυτό. Πρέπει να έρθουμε πάλι έτσι χωρίς πρόγραμμα. Ναι. Χωρίς περιορισμό στο χρόνο. Και ναι, να αυτό κάτσουμε... να ξέρεις ότι, ναι, θα σε πάει, θα πας 3 ώρα, δηλαδή θα έρθεις 10. Θα φύγω 3, αλλά δεν θα με βιάσει κανείς. Ναι, θα, ναι, έχω, ναι, αυτό, ναι, το χώρο, ναι, 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 αυτό το χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Ξέρω που το σκέφτηκα, ο άλλος ξέρει γιατί δεν έρχεται, για να μας κεράσει πίτσες, που έχουμε πει. Μα μου φαίνεται. Γιατί σου λέει, άμα κάτσω εδώ και κάνω vlog, θα πρέπει μαζί τους, ναι, ή podcast, θα πρέπει μετά αναγκαστικά στο τέλος, εφόσον πήγε καλά το podcast, να παραγγείλει, ναι, και πίτσες. Ναι, 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 ναι. Και μας χρωστάει καιρό τώρα, χρόνια αυτές τις πίτσες. Ναι. Χρόνια. Ναι, πού ήταν, είχαμε έρθει γιατί. Τι, δεν θυμάμαι και εγώ τι είχαμε κάνει τότε. Ρε, μπορεί να είχαμε έρθει έτσι, να χαζέψουμε. Έτσι είχαμε έρθει. Ναι, ναι, ναι. Να μας δείξει τα drums και την κιθάρα, ναι, του. Ξέρω εγώ, έχει πολλές κιθάρες εδώ. Δεν ξέρω, απλά μήπως είχαμε κανονίσει έτσι να έρθουμε. Μάλλον, αυτό. Έτσι για να χαλαρώσουμε. Απλά είχαμε κανονίσει. Εγώ θέλω να μπω εδώ μέσα. Κάνα διετία. Έλα, ρε. Ναι, 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 ναι. Του είχα δώσει το μεταξύ κάτι σκαμπό. Που είχα από το μαγαζί. Και εγώ θυμάμαι τότε που ήθελε να φτιάξει αυτό το τραπέζι το μοναστηριακό. Σε σένα, αυτό, νομίζω. Όχι, όχι. Αυτό το θυμάμαι που το φτιάχνε πάνω. Ναι. Το φτιάχνε και τον ρώτησα πριν. Α, μπράβο. Δούμε. Και εσύ τον ρώταγε και πώς το φτιάχνει, ναι, και θέλω και εγώ να φτιάξω μπράβο, ένα. Ναι, 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 τα φτιάχνε μόνο με κάτι σιδέρα. Τέλος πάντων. Ναι. Γι' αυτό, ναι, μπορεί να έχει δίκιο σε αυτό που λες με τις πίτσες. Από τότε είναι. Αλλά αν και μας είχε καλέσει ένα πάρτι που είχε κάνει, νομίζω. Καλά τώρα αυτά τα πάρτι. Και δεν είχε τίποτα να φάμε ο Αρχίδης, ρε. Που τραγούδαγε ο Στάμος. Ναι, που τραγούδαγε ο Στάμος. Και δεν είχε τίποτα να φάμε. Έβγαλε κάτι μαλακίες, έβγαλε και κάτι παπαδάκια. Τι ήταν αυτό, πώς τα έλεγε, κάνα παιδάκια. Να σου πω, πάντα τον λέγαμε γύφτος. Ήτανε. Πάντα ήτανε. Τον λέγαμε. Αλλά νομίζω όταν είχαμε την πρώτη φορά, ναι, που μετά από χρόνια για να μας καλέσει το γάμο του που πήγαμε εκεί, παρήγγειλε πίτσες, φάγαμε καλά. Μας έδειχνε τις GoPro. Λοιπόν, θυμάμαι ότι είχαμε ψιλοχαθεί με Τεό.
Εμείς εντάξει, τα λέγαμε πάντα ήμασταν. Και, γιατί μένουμε και κοντά. Ο Τεό είχε φύγει και είχε μετακομίσει στη Βούλα. Και βρεθήκαμε πάλι στο γάμο του. Ναι. Δηλαδή μας πήρε τηλέφωνο, μαλάκες, ελάτε, ξέρω εγώ, στο γάμο. Και... εντάξει, είναι αυτό. Φίλε, λένε... αυτό δεν μπορώ να θυμηθώ, γιατί είχαμε χαθεί πάρα πολλά χρόνια. Βρισκόμαστε, κάτι συμβαίνει, κάτι, τον πήρα εγώ τηλέφωνο και του είπα χρόνια πολλά. Με έκανε ad στο Facebook, κάτι στο Instagram. Δεν θυμάμαι πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Ναι. Εσύ κάτι έκανες, μια επαφή μαζί, κάτι ήθελες, κάτι παπούτσια να βρεις για τη δουλειά κάτι σου. Καθόλου, μπορεί. Και κάπως έτσι. Και τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω: πού είσαι, ρε, του λέω, τι κάνεις, χρόνια πολλά. Αλλά τον πήρα τελείως ξεκάρφωτα από το πουθενά. Και μου κάνει πλάκα, κάνεις, μου λέει. Του λέω: τι, ναι, ρε, μαλάκα, του λέω. Μαλάκα, μου λέει: ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει. Και με παίρνει μετά από τόσα χρόνια και μου λέει: χρόνια πολλά, ρε, φίλε, σε ευχαριστώ, μου κάνει. Ναι, γιατί εμείς έχουμε βιώσει και την εποχή που δεν είχαμε social media τόσο, ναι, έντονα, δεν είχα, κινητά. Ναι, ναι. Και από εκεί ξεκινήσαμε πάλι. Μετά μας πήρε τηλέφωνο, μας κάλεσε στο γάμο του. Ναι, και σιγά-σιγά-σιγά-σιγά. Εντάξει, με μεγάλα διαστήματα δηλαδή πάλι. Ναι. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει καλύτερη επαφή πλέον. Γιατί από το σημείο του γάμου μέχρι και πριν 10 χρόνια δηλαδή. Ναι, υπήρχε κενό. Τεράστιο κενό. Υπήρχε κενό. Είχαμε δηλαδή τουλάχιστον 10 χρόνια, 13 να βρεθούμε. Λοιπόν, ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε εμείς, επειδή ήμασταν συνεφίλ. Πρέπει να κάνουμε ένα top 10 ταινιών, ρε μαλάκα. Ναι, δεν ξέρω πώς θα τραβήξει τώρα, γιατί είναι gaming εδώ το θέμα. Ναι. Αλλά νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Πώς το κάνουμε στο Rock Jam. Το ξέρεις ότι έχω φυλάξει όλα τα εισιτήρια που πηγαίναμε τότε. Έλα, ρε. Τα έχω όλα. Όλα. Κάθε Σάββατο, έτσι. Κάθε Σάββατο, έχω ταινίες που τις έχω ξεφύγει. Village Ready. Καμιά φορά τα φτιάχνω, ρε παιδί μου, λίγο το γραφείο και παίρνω τα εισιτήρια και τα βάζω στην άκρη για να καθαρίσω. Τέλος πάντων, για να ξαναβάλω σειρά. Και βλέπω τα εισιτήρια και το τι ταινίες έχουμε δει. Και λέω: έχω δει αυτή την κάλτσα στο σινεμά. Ναι, καλά, έχουμε δει άπειρες κάλτσες. Θυμάσαι μια ταινία που είχαμε κλείσει και μπήκαμε μέσα. Και έχουμε φύγει. Και όχι, είχαμε φύγει. Μπήκαμε στη μέση της ταινίας, παρακολουθήσαμε την ταινία τη μέση και μου λες: πάλι καλά που δεν την είδαμε την αρχή. Μια μαλακιά και μισή ήταν. Με μια τύπησα κορεάτισα εκεί πέρα που έκανε καράτε. Με τον Τζάκι Τζάν, έπαιζε και ο Τζάκι Τζάν. Ήταν τελείως κάλτσα η ταινία. Θυμάμαι μια ταινία. Ήμουνα τότε γυμνάσιο, δεν κάναμε παρέα έξω τότε και την έχω δει μόνο με κάτι φίλους άλλους. Με κάτι τρόμου που ήταν όχι με κάμερα σταθερή, ήταν με, ξέρεις, σαν να σε πήγαινε να είχες επάνω σου κάμερα, ρε, δεν ξέρω πώς λέγεται. Blair Witch. Το Blair Witch. Blair Witch. Θα σου θυμίσω μια ταινία καταπληκτική. Έχω φύγει μέσα από το σινεμά. Ναι, ήταν. Έχω φύγει. Ήταν βαρύ. Και εμένα δεν μου άρεσαν αυτές οι ταινίες. Έχω φύγει. Ήταν βαρύ, ήταν κουνιότανε και τέτοια. Εγώ θα σου θυμίσω μια ταινία που είχαμε δει πάρα μαζί, αλλά είχαμε ρίξει το γέλιο της αρκούδας. Alone in the Dark. Ποιο ήταν αυτό? Που ήταν στον 1,5 πόντα και έβαλε διόπτερα. Α, ναι, ναι. Μαλάκα, δεν το θυμάσαι. Τι άκυρο έργο ήταν αυτό. Μετά θυμάσαι που είχαμε πλακωθεί και βλέπαμε ταινίες. Άσχετο τώρα με το top 10. Ταινίες με Steven Seagal, μαλάκα. Δεν ξέρω τι είχε πιάσει και μου λέγε: πάμε, πάρουμε ταινία. Θέλω να δω ταινία του Steven Seagal. Φτάνει πάνω στο ελικόπτερο και τη λέει τη Αλήνη. Το θυμάσαι αυτό. Πόσα μέτρα είναι εδώ? 300-500 μέτρα, τη λέει. Αυτό ήθελα να μάθω. Ρίχτηνα. Εντάξει, Steven Seagal θεωρώ. Πάνε με τι καλέ και κάνει κάτι τέτοιο και του πέταγε κάτω. Μαλάκα, είχαμε ρίξει. Είχε αυτό το χαλαρό, ρε παιδί μου. Πήγαινε χαλαρά και του τσάκιζε. Μαλάκα, ξέρει ποια είδα πρόσφατα. Την έδειξε το. Τι κοπάνι σα. Έπεσε το τσαντάκι μου, δεν είναι. Πρόσφατα είδα την ταινία που σχολιάζαμε πάντα, 7 χρόνια σε κόμμα που έπεσε. Και σηκώθηκε και του γάμισε όλου να μην άφησε κανένα. Εντάξει, έχει κάνει επικέ ταινίε. Έχει κάνει, ναι. Αυτή ήταν ωραία, την είδαμε ενδιαφέρον. Είχα χρόνια να τη δω και λέω: κοίτα, να δεις, έχει ενδιαφέρον. Λέω: παρόλο που είναι κάλτσα η λογική τη, στη μένει είναι καλά. Θυμάμαι καλά, του είχαν σκοτώσει και τη γυναίκα, το παιδί. Του είχαν σκοτώσει τη γυναίκα, ναι, και ο γιο του έφυγε στο τσάκρ, παιδί μου. Πρόλαβε και έφυγε στο τσάκ και τον πήρε ένας φίλος στο αστυνόμο και τον έστειλε στη μάνα του. Ναι. Και μεγάλωσε εκεί με τη γιαγιά. Και μετά τα φτιάξε με την νοσοκόμα. Με την νοσοκόμα, ναι, που τον είχε αυτή τον πρόσεχε και τον σηκώνει και λέει: πω. Μαλάκα, ήταν φοβερά έρχανε μαλάκα αυτά. Ανάλαφρα, ρε παιδί μου. Δεν είχε σκεφτεί ούτε πολιτικό να σου πει κάτι θέμα, ούτε τίποτα. Θα σου πω και τώρα πολλές φορές. Το ψάχνω αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να πιέζω τον εαυτό μου. Ξέρεις, αν είμαι ρε φίλο όλη μέρα από τη δουλειά, το ένα το άλλο. Θέλω κάτι να μην σκέφτομαι. Δεν θέλω να έχω το μυαλό μου και στην ταινία να δουλεύει. Ναι. Θέλω κάτι έτσι, να δω, να χαζέψω. Ναι, ρε φίλε, αυτό δεν υπάρχει. Είχε μια αφέλεια. Αυτές οι ταινίες είχαν μια αφέλεια. Στα αρχίδια σου, ας πούμε, American Ninja, ξέρω εγώ. Ούτε για ρατσισμό, ούτε τίποτα. Απλά βλέπεις αυτό που βλέπεις, αυτό εκεί πέρα. Οι δύο τύποι, ντυμένοι νίτζα, προσπαθούν να σκοτώσουν άλλους νίτζα. Ό,τι να είναι, ξέρω εγώ. Ναι, ναι.
Γιατί πιάσαμε τώρα αυτό το θέμα. Δεν ξέρω. Προχώρα, ωραία. είχαμε φτάσει που φτάσαμε. Είπαμε Uncharted, το συζητήσαμε αυτό. Ναι, okay, σας πάμε πολύ το 2. Donkey Kong. Ότι το 2 είχα πει ότι εμένα μου φαίνεται να είναι το καλύτερο. Πιο καλά, ναι. Πιο καλά, ναι. Το έχω ακούσει που λες. Εγώ θα σου πω ότι το 1 μου άρεσε περισσότερο. Okay. Το θεωρούσες κορονίδα, ας πούμε, του gaming εκείνη τη φάση που το είδες. Πιο έτσι, το αναπολώ πιο πολύ. Γιατί μου άρεσε πιο πολύ και ο χαρακτήρας ο Donkey. Ναι. Από τον Didi μετά, δηλαδή τον είχα πιο έτσι στο μυαλό μου. Okay. Και δεν θυμάμαι το 3 καθόλου. Το 3 είχε ένα μωράκι. Ένα μωράκι πίθηκο. Ναι. Το οποίο μόνο μωράκι δεν το λες, γιατί ήταν διπλάσιο σε μέγεθος από τους άλλους δύο. Και ο Donkey έπαιζε. Ο Donkey δεν έπαιζε πάλι, νομίζω. Έπαιζε η κοπέλα με αυτό το μωράκι. Το Dixie. Ναι, η Dixie, ναι. Με αυτό το γοριλάκο, το μικρό. Ναι, ναι. Αυτοί οι δύο ήταν οι πρωταγωνιστές. Στο 2 όμως τρομερά σκηνικά. Στο μέσα. Δύο, ναι. Και μουσικάρες. Και κάτι λάβες, ναι. Μου έχουν μείνει όλα, δηλαδή ναι, 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 οι ήχοι. Οι μουσικές, όλα ρε φίλε, και από το 1 και από το 2. Αλλά απλά θέλω να πω ότι το 2 μου φάνηκε πιο εξελιγμένο, ρε παιδί μου. Ήτανε, ξεκάθαρα. Σε πολλά ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Τι άλλο. Έχουμε πει 4 νομίζω. Τι 4, 14 πρέπει να πω. Έχουμε πει GoldenEye, δεν κρατάω κι εγώ. Διάβαλε ένα νίκια μέτρατα. Είπαμε Streets of Rage. Ναι. Είπαμε Wario Land. Ωραία. 2. Είπαμε Pokémon. 3. Βάλ το μαζί με το Stadium. Ναι. 3. Ναι. Είπαμε Uncharted. 4. Είπαμε Mario Kart. 5. Είπαμε Super Mario 64. 6. Είπαμε GoldenEye. 7. Τι άλλο. Donkey Kong είπαμε. Το βάλεις τώρα. 8. 8 με τον Donkey. Άλλα 2 λείπουνε. Άλλα 2 λείπουνε, ναι. Βέβαια, τώρα αυτό που έχω κάνει δεν είναι η σειρά που... Που θα ήθελες, ναι, ή επιθυμητή. Επειδή τα έχουμε κάνει λίγο τώρα έτσι. Γιατί το Donkey θα ήταν για μένα number one. Ασυζητητή. Ναι. Θα σε πάω στο PC, δηλαδή. Θα σε πάω στο football. Το football manager. Το championship ναι, manager. Εντάξει, αφού είναι ένα παιχνίδι που έχει καεί πολλές ώρες, δικαιολογείται, ναι, να το βάλεις μέσα αυτή τη λίστα. Και Diablo 2. Και Diablo 2. Και Diablo 2, ναι, ναι. Τι σου άρεσε το Diablo 2, πες μας και εμάς έτσι να μάθουμε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το περιβάλλον του γενικότερα και η ζούγκλα, ιδιαίτερα αυτή η περιοχή με τη ζούγκλα, ήταν η αγαπημένη, ναι, μου. Εγώ ήταν το πρώτο παιχνίδι που είχα παίξει τέτοιο, με χαρακτήρες που επέλεγες, τι θα πάρεις, αυτά που μάζευες. Και με σόκαρε έτσι λίγο. Το κατάλαβες το στήσιμο, Κώστα, γιατί εγώ έχω μια ιστορία, ας πούμε, ναι, που έχω πει πολλές φορές εδώ, αλλά δεν ξέρω αν την ξέρεις τώρα. Ξεκινάω να παίξω Diablo, μ' άρεσε αυτό, ναι, που έβλεπα. Ναι, ναι, ναι. Μεταγενέστερα, πολύ μεταγενέστερα. Πρώτη, ναι, φορά που παίζω το ίδιο παιχνίδι, να βάζω μόνος μου τα stats. Mm-hmm. Και παίρνω, ας πούμε, τον Necromancer, mm-hmm, και πάω και του βάζω stats για melee. Που ο Necromancer είναι distance mm-hmm παίκτης, και πάω και του βάζω melee. Και προσπαθώ να παίξω τώρα τον Necromancer melee. Ναι. Τελείως λάθος η λογική μου. Δεν έχεις ξαναπαίξει. Δεν το κάνεις επίτηδες. Όχι, δεν. Όχι, έτσι. Ναι. Γιατί δεν ήξερα, γιατί το παίζα λάθος. Ναι. Έχω φάει τα νιάτα μου να περάσω μια πίστα και δεν καταλαβαίνω. Λέω, μαλάκα, είναι πολύ δύσκολο. Είναι, ναι, πάρα πολύ δύσκολο. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Και σκάει ο σταμάτης και μου λέει, μαλάκα, τι έχεις κάνει, ρε μαλάκα. Μου λέει, αυτά είναι για το βάρβαρο που έχεις βάλει εδώ. Ναι. Ποιος, για εξήγησέ μου. Και μου εξηγεί και μετά βρίσκω άκρη. Αλλά δεν έχω ξαναπαίξει μέχρι εκείνη τη φάση παιχνίδι τέτοιου είδους που να βάζω εγώ τα στατιστικά. Ναι. Γιατί συνήθως όταν έπαιρνα να παίξω ένα παιχνίδι τέτοιο, είτε διάλεγα Ninja, είτε διάλεγα τέλος πάντων οποιαδήποτε φιγούρα. Ναι, ναι. Τα έκανε μόνη της. Δηλαδή έκανε αναβαθμίσεις μόνο, ναι, του. Ναι, ναι, ναι. Και έβαζε στατιστικά εκεί που έπρεπε μόνο του. Εγώ δεν ξέρω αν έπαθες τίποτα εσύ τέτοιο παρόμοιο. Όχι. Όχι. Θυμάμαι ότι το είχα τη ροή πώς έπρεπε να το Α, παίξω. Α, το καταλάβαινες. Ναι. Αλλά γενικά ήταν λίγο κουφό, ρε παιδί μου, το όλο. Ναι, ναι, εντάξει. Η όλη φάση. Ξέρεις ποιο παιχνίδι ζήλευα που έβλεπα να παίζεται. God of War. Το God of War, ε. Ναι. Το ποιο, το τελευταίο, το πρώτο, το δεύτερο. Τώρα, ό,τι και να σου πω ψέματα. Όλα τα God of War γενικότερα. Ποια ήταν πιο. Δηλαδή, νομίζω στο PS3. Ότι... Στο PS3 το God of War 3 ήταν top. Ήταν, ναι, το καλύτερο. Εντάξει, ένα είχε βγει και μετά βγήκε το Ascension που πάλι ήταν εξαιρετικό. Ναι. Και αυτό. Ωραία γραφικά, πιο ωραία γραφικά από το 3. Mm-hmm. Απλά δεν άρεσε τόσο πολύ στον κόσμο λόγω του ότι ήταν prequel και αυτός είχε όπλα που δεν έπρεπε να έχει στο. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων δεν έχω καταλάβει, ναι, εγώ. Αλλά σαν gameplay και σαν παιχνίδι ήταν γαμιστερό, ας πούμε. Με ωραία κυκλόπια σκηνικά. Λοιπόν, μου ήρθε τώρα άλλο. Grand Theft Auto, ξέρω εγώ. Αγούσταρες Grand Theft Auto, ε. Ψιλογούσταρα. Γιατί εμένα μου ήταν δύσκολα αυτά. Ψιλογούσταρα, ναι. Τα Grand Theft Auto δεν τα Για PC μιλάμε τώρα. Ναι, ναι, ναι. PC. Δεν τα συμπάθησα ποτέ, γιατί πάντα ήθελα εγώ να παίζω κάτι το οποίο δεν πρόκειται να συναντήσω στην πραγματικότητα. Το όνειρό μου, ας πούμε, δεν ήταν, ναι, να γίνω ποτέ γκάγκστερ, ας πούμε, ναι, να κλέβω αμάξια και τέτοια. Αλλά ναι, πολλοί κόσμος με τον Grand Theft Auto, οπότε αναμενόμενο.
Επίσης, που δεν μ' αρέσαν ό,τι είχε να κάνει με MotoGP, με Φόρμουλα 1. Α, αγωνιστικά, τα αγωνιστικά τα ξεκάθαρα. Δεν μπορούσαμε τίποτα να το... Colin McRae όμως έπαιζε στη Μάδα. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι εκεί ήθελα να σε πάω, ότι το μόνο που έπαιζα και μ' άρεσε ήταν το Colin McRae. Ναι, το Colin McRae ήταν γιατί πήγαινε με τις πάντες, ήταν διαφορετικό. Ναι, το WRC ας πούμε. Ναι. Θυμάμαι που παίζαμε στο Σταμάτη. Ναι. Ή Colin McRae, WRC ήταν. Δεν μ' άρεσε το. Στο Colin McRae μου άρεσε πιο καλά. Είχε καλύτερη. Πώς το λένε. Η βαρύτητα. Το χειρισμό νομίζω είχε καλύτερο. Η μηχανή βαρύτητα που είχε μέσα ήταν πιο τουμπάνη. Ναι. Αλλά δεν μπορούσε ποτέ αυτά, ρε φίλε, τα φόρμουλα. Όχι, αυτά δεν οδηγούντουσαν κόστα. Με τίποτα. Δεν οδηγούντουσαν κόστα. Και θυμάμαι, είχε πάρει ένα φίλο μου τότε τη Μονιέρα. Είχε πάρει. Και πήγαινε να παίξει τη Μονιέρα και έστρεβε εσύ δεξιά. Ναι, και δεν πήγαινε μετά από 2,5. Δεν πήγαινε γενικότερα. Πήγαινε όπως είναι. Έκανες, δεν το ευχαριστιώσει. Όχι. Τώρα, μια και είπε τη Μονιέρα, πήρε ο Μίτσο μια φθηνή. Ναι. Μια φθηνή, όχι, δηλαδή θέλω να πω. Το μεγαλύτερο, γιατί αυτή η εταιρεία βγάζει τιμονιέρες, σου βγάζει ρε παιδί μου μία με ένα χιλιάρικο, αλλά σου βγάζει και μία με 150 ευρώ. Mm-hmm. Ο Μίτσος πήρε αυτή την 150 ευρώ. Ναι. Μαλάκα, δεν μπορείς να φανταστείς. Κλωτσάει όπως κανονικά, είναι ένα αυτοκίνητο. Ρε εσύ, εγώ έμαθα πρόσφατα, παντελώς άσχετος τώρα, ότι έχουν διαδικτυακό πρωτάθλημα και κάνω ας πούμε το Λεμάν το 24ωρο. Σόπαρε. Ναι, έχω ένα φίλο που παίζει, γνωστός γνωστού μάλλον, ο οποίος ρε φίλε μπορεί να κάτσει 8 ώρες στο τιμόνι και να παίζει. Ναι. Και είναι από τους καλύτερους παγκοσμίως, δηλαδή μέσα στο top 10 παγκοσμίως. Σόπαρε. Και κάθε δηλαδή και ανά 8 ώρες. Βγάζει και λεφτά από αυτό. Όχι. Νομίζω βγάζουν. Ναι. Νομίζω έχουν και. Εγώ έχω το άλλο που έχω ακούσει είναι ότι έχουν simulation φορτηγατζή. Ναι. Και ξεκινάνε και πάνε, ρε παιδί μου, σε κανονικό χάρτη τώρα. Ναι. Ναι, φεύγουν από Αθήνα, πάνε Αλεξανδρούπολη. Ναι. Και από πίσω ομάδα να ακολουθάει. Ώρες. Ώρες. Εγώ καταρχήν είναι οι δύο δουλειές που δεν μπορούσα να κάνω είναι ταξιτζής και φορτηγατζής. Ναι. Δεν μπορώ αυτή. Είναι... Το θαυμάζω. Ναι, είναι δύσκολα οι δουλειές αυτές. Ιδιαίτερα ο ταξιτζής. Άστο, φορτηγατζή τουλάχιστον είναι και μόνος του. Θα μου πεις κόβει χιλιόμετρα, είναι κίνδυνη πολύ να νιστάξεις, να γλιστρήσει τα μάξικα, οτιδήποτε ξέρω εγώ. Αλλά ο ταξιτζής, ρε φίλε, το θεωρώ ακόμα χειρότερο. Λόγω του ότι δεν ξέρεις ποιο μαλάκα βάζεις μέσα. Και δεν είναι όπως είναι τα ξένα που έχουν μια. Και υπάρχει ένα κενό μεταξύ του οδηγού και του πελάτη. Ο άλλος μαλάκα δεν έχει τίποτα. Μπορεί να σου βγάλει κανένα μαχαίρι, να σου καρφώσει καμία εκεί. Γι' αυτό και φίλε, βράδυ πλέον το έχουν κόψει. Δεν δουλεύουν πολύ. Ναι. Είναι επικίνδυνο. Και εγώ του βγάζω το καπέλο. Να πάρει έναν άσχετο μέσα στο βράδυ να τον πας, ξέρω εγώ. Και που λες ο ταρίφα σου έτσι ο αλλιώς, μαλάκα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή και ήδη καμισέτα είναι γενικότερα από όλη τη πλευρά. Οπότε κλείσαμε με το top 10. Ναι, μωρέ, εντάξει, τώρα το top 10 ήταν έτσι προαιρετικό. Το κάναμε λίγο για, βασικά, για να πούμε ότι κάτι θα κάνουμε. Βασικά, βγάλαμε τα αποθυμένα μας εδώ πέρα. Είχαμε να τα πούμε καιρό αυτά εδώ. Μάλλον θα ξαναγίνει, επιφυλάσσομαι με Θόδωρα. Αυτό θα ήταν ωραίο. Θα μέτραγε, γιατί θα πούμε άλλα πράγματα. Θα είναι τελείως διαφορετικό το κόνσεπτ. Χαίρεσαι τα video games, δηλαδή. Θέλω να κάνω και ένα βίντεο. Θα πετάει μαλακίες αυτό, θα τον βρίζουμε. Θα, θα έχουμε τέτοιο. Ναι. Υπήρξε ένα μικρό δείγμα τέλος πάντων λίγο πριν φύγει. Ελπίζω να περάσατε καλά. Κώστα, πραγματικά φίλε, ήταν ό,τι έπρεπε. Δηλαδή, ήθελα να το κάνουμε καιρό και ήθελα να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Είδες γιατί. Είδες πόσο πιο άνετα είναι. Ναι. Από το να κάθομαστε σε ένα καναπέ και να κοιτιόμαστε έτσι και να στραβολεμιάσουμε. Όχι, και εγώ λύθηκα, ξέρεις, και μέσα στην πορεία. Και... Εννοείται, δεν είμαι και YouTuber, δεν είμαι σαν εσάς καναλάρχης. Όχι, ρε φίλε, αλλά το ξέρω ότι πρώτη φορά που θα είναι η αρχή στην κάμερα τα ξέρω όλα αυτά. Ναι, και... εντάξει. Λύνεσαι. Το ψάρωμα. Δηλαδή, δεύτερο, τρίτο βίντεο μετά θα κάνεις μόνος σου. Θα ξεκινάς μόνος σου τον πρόλογο, θα ξεκινάς τη θυματολογία. Θα καρπαζώνεις το Θόδωρα, ξέρω εγώ. Εδώ, αυτό που σε ρωτάω. Δεν με φωνάζει, ρε. Θα κάνουμε Rock James. Ναι. Κάπως πρέπει να σε φωνάξεις. Κάτι πρέπει να βρεις εσύ. Έχω μια ιδιότητα, θα του πεις. Αυτή την ιδιότητα. Θέλω να μου φωνάξεις να. Γιατί οι άλλοι που φωνάζεις, σιγά τι έγινε. Τι ναι, και τουλάχιστον με σένα, είδες, θα συζητήσετε, ρε παιδί μου. Έχετε πολλά κοινά να πείτε. Απλά δεν το ξέρει αυτό. Εγώ του είπα. Θέλεις να κάνεις κάτι καλύτερο, θα σηκώνεις δύο βίντεο, δύο podcast τη εβδομάδα που θα βλέπουν ποιος είναι ο Θόδωρας και μετά θα έχουν ενδιαφέρον να δουν ο Θόδωρας ποιον έφερε και τι θα τον ρωτήσει, γιατί ο Θόδωρας ξέρουμε ότι είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι αλλιώτικος. Έβγαλε πρώτη φορά την αρχοντομουτσουνάρα του στην κάμερα αυτή τη εβδομάδα. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά... Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου παραχώρησες αυτή. Σαν συνέντευξη ήταν, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι το αισθάνθηκα. Αλλά όχι ιδιαίτερα. Τέλος πάντων, κολλητοί είμαστε χρόνια. Οπότε. Ευχαριστώ και εσάς που μείνατε έως και αυτό το λεπτό. Ελπίζω να το διασκεδάσατε με το συγκεκριμένο podcast.
Τα λέμε την επόμενη φορά και μέχρι την επόμενη φορά, stay joystick. Γεια χαρά.